ανακοινώσουμε τις παρόλες. Ιωάννη, Μαρίνα, Καρούμπα Γιώργο, Κασιμέρη Θοδώρα, Κασίμη Ελένη, Καστόρη Θοδωρή, Κονιδάρη Διονύση, Κουτετέ Κατερίνη, Κρυφή Γιώργο, Μαμόλη Κατερίνη, Μάτζιο Αφροδίτη, Ματή Αλέξη, Μόσιο Σπυρίδων, Δίσαρα Δημήτρη, Νεφελούδη Αντρέα, Περιμένη Πέτρο, Πούλιος Κωνσταντίνος, Σουρβίνος Άκελος, Στέφος Νικόλαος, Τσιάπης Παναγιώτης, Τσουράκης Κωνσταντίνος, Χατζαπηγιά Βαγγέλης. Αυτή είναι η παρόντες μέχρι στιγμής, δεν ξέρει κάποιος όχι. Είναι η πρώτη συνεδρίαση για αυτό το μήνα. Πριν ξεκινήσουμε την ημερήσια διάταξη, οι κύριοι συνάδελφοι και συναδέλφοι μπορούν να υποβάλουν ερωτήσεις προς τον Δήμαρχο προκειμένου για ζητήματα δημοτικής κατάστασης. Ναι, κύριε Δεν ξέρω πώς το συνηθίζετε, αλλά υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα με τον χρόνο της, με την ώρα που καθίστε την εισιτηρία του Συμβουλίου. Οπότε θα περίμενε κάποιος στο βαθμό που υπάρχουν αυτές οι αλλαγές να υπάρξει μια επικοινωνία συνεννόηση και να μην το παρατάσει, να είναι δυνατό ή όχι. Εμείς είμαστε σήμερα εδώ επειδή δεν είναι καθυπέρασμα όσο θα μπορούσαμε να κάνουμε. Δεδομένου ότι και εμεί έχουμε άλλε υποχρεώσει, σα επισημαίνω ότι δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να συνεχιστεί για την ΕΚΤ. Αισθάνομαι ότι μια καλή λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου θα ήταν αποτέλεσμα επικοινωνία μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων που είναι εδώ μέσα. Κάτι που δεν έγινε. Και επειδή δεν θέλουμε αυτό το πράγμα να διαιωνιστεί, εμεί δεν θα παρακολουθούμε τι συνέδριε, θα φωνήσουμε. Όχι επί τη διαδικασία αυτή. Γενικά οι ερωτήσεις και απαντήσεις για το έχουμε διαδικασία, μπορούμε να πάμε στον λόγο. Ναι, κύριε. Δεν ανοίξετε μικρόφωνο. Ναι. Θέλω να επισημάνω σχετικά με αυτό το θέμα ότι αποτελεί πρωτοφανή κατά τη γνώμη μου πρωτοβουλία να αλλάζει η ώρα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου χωρίς να υπάρχει προηγούμενη συνεννόηση τουλάχιστον με τους επικεφαλής των παρατάξεων. Θα παρακαλούσα αυτό να μην επαναληφθεί και θα ήθελα να μου εξηγήσετε καταρχήν τους λόγους για τους οποίους αποφασίσατε να γίνει συνεδρίαση στις 3:30 και από εκεί πέρα θα καθορίσουμε τη στάση μας. Ο κύριος Κούπας. Επ' αυτού του θέματος, κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε και κύριοι συνάδελφοι. Είναι γεγονός ότι εδώ εμείς οι Δημοτικοί Σύμβουλοι δεν είμαστε επαγγελματίες, δεν αμοιβόμαστε. Λαμβάνοντας υπόψη αυτό, θα πρέπει και διασφαλίζοντας τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να είναι όλοι οι συνάδελφοι εδώ, είναι απαράδεκτη και αποτελεί αιτία πολέμου για μας. Η ώρα σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου μεσημεριανή. Είμαι πολλά χρόνια στο Δημοτικό Συμβουλίο και δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση να μην είναι βραδινή ώρα. Όταν ο κύριος Δήμαρχος ήταν πρόεδρος, είχε αρχίσει να μας κάνει κάτι τέτοια γύρω στις 6:30 και 6 ώρα Δημοτικά Συμβουλία και 5:30. Εμείς δεν μπορούμε να είμαστε εδώ αυτή την ώρα ακριβώς επειδή και εργαζόμενοι είμαστε και δεν είμαστε και δημόσιοι υπάλληλοι στον τωράκι μας να τελειώνουμε στις 2 ώρα. Και επί τη ευκαιρία να θέσω και ένα άλλο θέμα. Θα πρέπει κατά τη γνώμη μας για να διασφαλίσετε καλώς η λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου να οριστεί αν είναι δυνατόν μια συγκεκριμένη μέρα της εβδομάδας στην οποία θα γίνουν τα Δημοτικά Συμβούλια. Δεύτερον, η ώρα να είναι βραδινή. Τρίτον, για να πάμε και σε άλλα ζητήματα.
Κάποια στιγμή θα πρέπει να συζητήσουμε, κύριε Δήμαρχε, και να εφαρμόσουμε αυτό που λέει ο νέος κώδικας Δήμων και Επιδομήτων, όπως ψηφίστηκε με το σχέδιο Κατικράτης. Όπου οι παρατάξεις θα πρέπει να έχουν και μία έδρα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και σε αυτό θα πρέπει να επέμβετε. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει σταδιακά. Και εν πάση περιπτώσει, σήμερα, την πρώτη αυτή μέρα, στην πρώτη σύγκληση ουσιαστικά του Δημοτικού Συμβουλίου, θα έπρεπε τα πράγματα να είναι ασφαλώς πιο επιεικοί όσον αφορά το ωράριο. Πιο επιεικοί για σας. Ο κύριος Βουλευτός. Ξεκινάω με τα αυτονόητα ότι για να βοηθήσουμε όλοι να επιληθούν ή τουλάχιστον να βοηθηθεί η κατάσταση στην πόλη μας, είναι αυτονόητο ότι πρέπει να μαζέψει αντικειμενικά η δυνατότητα του να είμαστε στα δημοτικά συμβούλια και πιστεύω ότι θα είμαστε. Επειδή λοιπόν πραγματικά εμείς είμαστε επαγγελματίες με την καθαρή έννοια της λέξης, δηλαδή τουλάχιστον εγώ έφυγα τώρα από την Ευελπίδο για να προλάβω εδώ από τα δικαστήρια του Συμβούλιο, γιατί νιώθω υποχρέωση απέναντι στους δημότες ότι πρέπει η συσπήρωση, οι κομμουνιστές σύμβουλοι να είναι εδώ. Πρέπει να ρυθμιστεί αυτό το ζήτημα για το καλό και για την ουσία της διαδικασίας των Δημοτικών Συμβουλίων. Προκειμένου δηλαδή να καταστεί αντικειμενικά δυνατό η έκβαση όλων των απόψεων, έτσι κι αλλιώς σε πολλά ζητήματα ουσιαστικά δεν θα συμφωνήσουμε, αλλά θα βοηθήσουμε πραγματικά στο να εξελιχθεί η συζήτηση στην κατεύθυνση επίλυσης ζητημάτων και βοήθειας των κατοίκων, των εργαζομένων και των οικοστρωμάτων της πόλης μας. Γι' αυτό θα πρέπει πραγματικά να καθίσουμε να λύσουμε τα αυτονόητα. Και είναι αντικειμενικό ζήτημα και πανεύκολο για όλους. Να ρυθμιστεί κάθε εβδομάδα το Συμβούλιο, όποτε θέλει ο Δήμαρχος και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά να είναι ώρα τέτοια, εμείς λέμε 7 το απόγευμα, προκειμένου να μας δίνεται η δυνατότητα ουσιαστικά να συμμετέχουμε στη διαδικασία των εργασιών της πόλης. Η κυρία Κασημέρη, είστε στο λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αν αυτό η παρατήρηση που κάνετε προηγουμένως της απαγόρευσης, για να μην χρησιμοποιήσω κανένα χαρακτηρισμό βαρύ, σας λέω ήταν τελείως άποψο και σας... Δεν σας το ναι. Είπατε στον κύριο Στέφο, έτυχε να είναι ο κύριο Στέφο, μπορούσε να είναι κάποιο άλλο συνάδελφο, όχι επ' αυτού του ερωτήματο, πάμε στο θέμα του Δημάρχου. Κύριε Δημάρχε, αν είστε να το κρίνουμε σε αυτή τη λήξη, αυτό τουλάχιστον δεν θα το ξανακούσουμε. Δεν είναι και ο κύριο Στέφο, αυτή τη λήξη. Δεν νομίζω ότι. Γιατί αύριο θα γίνει σε μένα. Κύριε Τζουλάκη, ελπίζω. Κύριε Τζουλάκη, α αφήσουμε τα λεφτά. Σα παρακαλώ πολύ, μην ξεκινάνε έτσι. Γιατί το βρίσκω λίγο προβοκατόριο αυτό. Σα παρακαλώ πάρα πολύ. Σα παρακαλώ πολύ. Κύριε Τζουλάκη, ψηφίσατε έναν πρόεδρο. Αν δεν τον εγκρίνετε, καθώ τον ψηφίσατε. Πιστεύω ο κύριο Καρούμπα είναι ικανό να τα βγάλει πέρα. Αυτή τη στιγμή φύγετε τον κύριο πρόεδρο, όχι εμένα. Δεν με θέλει κανεί, κύριε Κασημέρη. Η διαδικασία να προχωρήσει και να προχωρήσει κανονικά όπω δεν με βάλει προ τα πολύ σωστά. Και τώρα ακόμα στο δεύτερο. Δεν πρόκειται να αφαιρέσω από κανένα τον λόγο για ζητήματα ουσία. Τα οποία εσεί έχετε δώσει. Όχι σε μένα, δίπλα θα παραπονάσω. Λοιπόν, μα ρωτήσατε αν έχουμε να θέσουμε ερωτήσει στο Δήμαρχο. Αυτό θα είναι το δεύτερο σκέλος, αφού κλείσουμε τη διαδικασία όσον αφορά το ωράριο, μετά και αφού απαντηθεί η διαδικασία του ωραρίου κλπ. Θα βγουν οι ερωτήσεις προς τον Δήμαρχο ή τους αρμόδιους αντιδημάρχους σχετικά με ζητήματα της πόλης. Και είτε θα απαντηθούν σήμερα, εάν είναι εύκαιρος ο Δήμαρχος ή ο αντιδήμαρχος, ή στην επόμενη συνεδρίαση όπως ορίζει το παρελθόν. Αυτό θα ρωτήσω. Θα απαντώνται στην επόμενη συνεδρίαση. Εάν υπάρχει δυνατότητα από το Δήμαρχο να είναι πρόκειτο για ποιον να απαντήσει σήμερα, θα απαντήσει σήμερα. Εάν όχι, όλες οι ερωτήσεις που θα δούμε σήμερα θα πάνε στο επόμενο συμβούλιο όπως θα δούμε και θα δούμε. Έτσι. Ο κύριος πάντως θέλει να πει κάτι για διαδικασία, σαν επιχειρηματικό παράδειγμα. Νομίζω ότι συμφωνώ όμως. Ακούστηκαν ότι είναι πολύ λογικότερο για όσους ανθρώπους από εμάς εργαζόμαστε να γίνονται συνεδριάσεις το απόγευμα, αλλά όχι μόνο για εμάς. Πρέπει να έχουμε και στο νου μας ότι το Δημοτικό Συμβούλιο είναι ανοιχτό στην πόλη και πρέπει οι κάτοικοι της πόλης να μπορούν να το παρακολουθήσουν. Πολλές φορές έρχονται εδώ φορείς, επιτροπές. Αυτό είναι πολύ δύσκολο να συμβεί ακόμα και στις 3 ώρες το μεσημέρι. Ευχαριστώ. Υπάρχει άλλη ερώτηση για το θέμα του ωραρίου. Κύριε Φραγκούλη, δεν μπορώ να σα δώσω λόγο. Καταλαβαίνετε ότι είναι πέρα από τον κανονισμό. Καταλαβαίνετε ότι είναι έτσι. Πρέπει να είναι εδώ πέρα και θα σα δώσω τον λόγο, γιατί πρέπει να μεταφέρω μια επιστολή που θα καταθέσω και στα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου. Λοιπόν, ο κ. Πασπυρίδης δεν μπόρεσε να έρθει αυτή την ώρα γιατί εργάζεται.
έχει στείλει την παρακάτω επιστολή. Συγκαλείται σήμερα 24 πρώτου σε ιδέα που οι περισσότεροι Παρακαλώ πολύ. Έχουμε διαδικασία Δημοτικού Συμβουλίου. Εξαρτάται η λειτουργία της πόλης από αυτό. Δεν είναι. Παρακαλώ πολύ. Να μην απαντούν όταν μιλάτε εσείς. Απαντούν γιατί μιλάνε Δημοτικοί Σύμβουλοι. Ακριβώς. Τι μιλάτε. Διαβάζω την ανακοίνωση. Διαβάζω. Τη θέση του κυρίου, Παπασπυρίδη που είναι ακόμα αυτή τη στιγμή. Συγκαλείται σήμερα συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Είναι προφανές ότι η ώρα της συνεδρίας είναι απαγορευτική για τους εργαζόμενους Δημοτικού Συμβούλους και αφορά μόνο τους επαγγελματίες τοπικής αυτοδιοίκησης. Ταυτόχρονα αποτρέπει την παρακολούθησή του από τους εργαζόμενους δημότες. Παγιώνουν τη σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου με τις χρονιανές ώρες, όπως συνέβη στις 21.12, όταν αποφάσισαν την έκτακτη σύγκληση του ΔΣ, νομίζοντας ότι δεν θα παραβρεθούν οι κάτοικοι. Είμαστε βέβαιοι ότι αν ήταν στο χέρι τους, θα συνεδρίαζαν μόνο τους χωρίς να ενημερώνουν κανέναν. Ο Δήμαρχος Νέας Μήνης και η παράταξη του Μνημονίου φοβούνται τους εργαζόμενους της πόλης μας. Θέλουν να παίρνουν στα κρυφά τις λαϊκές αποφάσεις, όπως για παράδειγμα την άξιση των δημοτικών τελών, που ανατράπηκε από την κινητοποίηση των κατοίκων. Δεν αρκούνται στο αντιδημοκρατικό πλαίσιο που καθιερώνει ο Καλλικράτης, αλλά θωρακίζουν από τους άλλους σαν και αυτές, το θωρακίζουν από μέσα και αυτές. Δηλώνουμε ότι δεν μονιμοποιούμε αυτή την εκτροπή. Ζητάμε εξηγήσεις από τη Δημοτική Αρχή και απαιτούμε να γίνονται οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου αργά το απόγευμα, όπως συνέβαινε ως τώρα. Αποχωρούμε από τη σημερινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου και καλούμε και τις υπόλοιπες παρατάξεις αριστεράς να πράξουν το ίδιο. Οι εργαζόμενοι και η νεολαία της Νέας Μύρνης θα πούν πραγματικά τα σχέδιά τους. Μια πολύ ανάποδα, δηλαδή παρέμβαση στους τρόπους της πόλης, Αλέξανδρος Παπασπυρίδης. Ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο. Λοιπόν, συνάδελφοι, εγώ αναλαμβάνω καταρχήν εξ ολοκλήρου το βάρος αυτής της απόφασης, γιατί πραγματικά εγώ πρότεινα και εισηγήθηκα στον κύριο Πρόεδρο να λειτουργούμε αυτή την ώρα. Θέλω να πω ότι επειδή μιλήσατε για παγκόσμια πρωτοτυπία, θέλω να πω αν μπείτε στο ίντερνετ θα δείτε ότι τουλάχιστον 15 Δήμοι, συνεδριάσουν τέτοιες ώρες. Ο Δήμος Αθηνών συνεδριάζει στις 12 η ώρα. Ο Δήμος Πειραιάς συνεδριάζει στις 3 η ώρα. Ο Δήμος Χολιαρμός συνεδριάζει στις 3 η ώρα. Είναι πάρα πολλοί τύποι οι οποίοι συνεδριάζονται αυτή την ώρα. Να λάβετε υπόψη σας ότι είμαστε πάρα πολλοί. Τώρα έχουμε γίνει 41. Να λάβετε υπόψη σας ότι έχουμε πολλές παρατάξεις. Οπότε δικαιολογημένα, αν θα πάρει κάθε παράταξη στον λόγο, έχουμε πάρα πολύ μεγάλη χρονική διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου. Εγώ το θεωρώ αδιανόητο να συνεδριάζουμε και στις 2 η ώρα. Με τα μάτια κλειστά οι περισσότεροι να παίρνουν πάρα πολύ σοβαρές αποφάσεις. Αυτό για μένα είναι αδιανόητο. Κάνω μια προσπάθεια, ίσως να ήταν και λάθος, εγώ τώρα θα συνοηθώ με τον Πρόεδρο, να έχετε μια συνάντηση μαζί του επικεφαλής των παρατάξεων, αλλά μην ελπίζετε ότι θα ξανασυνεδριάζουμε, κύριοι συνάδελφοι, στις 8 η ώρα τη νύχτα. Είναι αδύνατο να συμβαίνει αυτό τώρα. Θα τελειώνουμε 2 και 3 η ώρα τη νύχτα και παίρνουμε πάρα πολύ σοβαρές αποφάσεις. Θα κάνει μια συνεδρίαση. Εγώ θα δώσω εντολή στον Πρόεδρο να κάνει μια συνεδρίαση με τις επικεφαλείς των παραστάσεων να βρεθεί κάποια κοινή συνισταμένη. Αλλά αυτό το 8 η ώρα το βράδυ, ξεχάστε. Πρόεδρε, μπορώ να. Ναι, κύριε Κούπα. Κύριε Δήμαρχε, οι αιτιάσεις που αναφέρετε είναι δευτερεύουσας σημασίας σε σχέση με το πρωτεύον θέμα. Και το οποίο πρωτεύον θέμα έχει να κάνει με τη δυνατότητα να παρευρεθούν οι δημοτικοί σύμβουλοι εδώ που δεν είναι επαγγελματίες δημοτικοί σύμβουλοι, αντιθέτως είναι επαγγελματίες αλλού. Πρώτον. Και δεύτερον,
και τη δυνατότητα των καθήκοντων κατοίκων να παρακολουθούν τα δημοτικά συμβούλια τα οποία ψηφίζουν τους και γνώμη ανοιχτά. Τώρα, αυτό που αναφέρατε ότι θα φτάνουμε μέχρι τις 2 η ώρα, δεν θα φτάνουμε μέχρι τις 2 η ώρα. Αντί να μαζεύετε 50 και 60 θέματα κάθε φορά στο Δημοτικό Συμβούλιο και να κάνετε ένα το μήνα, μαζέψτε από 20 και να γίνονται 2 Δημοτικά Συμβούλια το μήνα. Άλλο είναι το πρωτεύον και το πρωτεύον είναι να μπορούν οι άνθρωποι που εργάζονται να παρευρίσκονται εδώ. Ευχαριστώ. Στο Δήμο Αθηναίων, κύριε Κούπα, όλοι είναι άνεργοι εκεί πέρα και πηγαίνουν στο 10. Λοιπόν, είναι πάρα πολλά. Μόνο εδώ είναι εργαζόμενοι. Μία φορά την εβδομάδα σα είπα ότι κάθε Δευτέρα, και ξέχασα το πω πριν, κάθε Δευτέρα θα συνεδριάσουμε. Το Δημοτικό Συμβούλιο θα γίνεται κάθε Δευτέρα, εκτός ελαχίστων περιπτώσεων που θα πρέπει να είναι κάτι εμβόλυμα δημοτικά συμβούλια. Πάντως να κανονίσετε την ημέρα Δευτέρα. Και είπα, θα δώσω εντολή στον πρόεδρο μαζί με τους επικεφαλείς των παρατάξεων να βρεθεί κάποια κοινή συνισταμένη. Αλλά όχι αυτό το έσχος των μεταμεσονυχτίων συνεδριάσεων. Και η ώρα έναρξη να είναι από 8 το βράδυ και μετά. Εσείς το λέτε. Εσείς το λέτε. Όπως είπα να το σαφώ. Αν υπάρχει άλλο, θέλει να κάνει παρέμβαση. Θέλει άλλο να κάνει παρέμβαση στο θέμα τη ώρα. Ο κύριο Θεατρογέα και κλείνουμε. Δεν κύριε Θεατρογέα. Εγώ πριν να αποχωρήσουμε, γιατί δεν είναι αποδεκτές αυτές οι ερμηνείες, καταρχήν θα ήθελα να πω ότι δεν μου αρέσει καθόλου το ήχος. Ξεκάθαρα αυτό θα γίνει εκείνο. Δεν είναι συνηθισμένε λειτουργίε στον χώρο τη Δημοκρατία, εν πάση περιπτώσει. Και καλύτερα να επικοινωνούμε διαφορετικό τρόπο. Θα περίμενε κανεί αυτέ τι ρυθμίσει. Αυτές τις ρυθμίσεις να τις έχουμε κάνει. Πρέπει να έχουμε βρεθεί, κύριε Πρόεδρε, μεταξύ μας. Λέω λοιπόν ότι εκείνο το οποίο είναι δημοκρατικά χαρακτηριστικό που πάντα θέλουν είναι να καθίσουν με τον Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου και να συνδεθούν για όλα. Για τις μέρες, για τις ώρες, για τις διαδικασίες. Και εγώ συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Κούπα ότι αν γίνει σωστό προγραμματισμό για τα θέματα των υπηρεσιών διατάξεων, θα μπορούμε να βρούμε τον χρόνο και σε αυτά να αξιούμε σαν συμβάν. Για να τελειώσουμε. Δεν ξέρω τι κάνουν τα δημοτικά συμβούλια, μάλλον ξέρω, αλλά είναι θέματα ρυθμίσεων των χρόνων όλων. Εγώ θέλω να πω ότι τα δημοτικά συμβούλια γενικότερα δεν είναι δουλειά επαγγελματιών τη αυτοδιοίκηση, επαγγελματιών τη πολιτική και δεν πάει. Κατά την εκτίμησή μου λοιπόν έχει πολύ μεγάλη σημασία και εμεί να μπορούμε να είμαστε εδώ πέρα και ο χρόνο να παρακολουθεί. Σας ευχαριστώ, κύριε Τζαντουργιάννα, για τον λόγο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νομίζω ότι οι περισσότεροι εδώ έχουν μια σημαντική εμπειρία σε συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου και για αυτόν τον λόγο θεωρώ ότι η απόφαση του κυρίου Δημάρχου είναι τουλάχιστον σε σωστή κατεύθυνση. Καταρχήν, στην ΕΕΔΕ. Εγώ με αυτές τις συνθήκες δεν μπορώ όχι μόνο να συζητήσω, αλλά δεν μπορώ να λειτουργήσω, δεν μπορώ να σκεφτώ. Δεν μπορώ να αποφασίσω. Αυτές είναι συνθήκες πολιτισμού.
Εκτιμάω, κατά την δική μου ταπεινή προσωπική άποψη, ότι σε αυτή την αίθουσα δεν υπάρχει κανείς, εκτός αν είναι άνεργος, που να μην εργάζεται. Καταρχήν. Κατά δεύτερον, εκτιμάω ξανά ότι κάποιος κάτοικος, αφήνω τους δημοτικούς συμβούλους, θα μιλήσω συνέχεια, που εργάζεται ή ενδιαφέρεται για τα κοινά, όπως ήμουν εγώ όταν ήμουν 18 χρονών, ή οι περισσότεροι δημοτικοί σύμβουλοι που είναι στα κοινά κοντά στα νεοσμηνιώτικα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τα δημοτικά συμβούλια. Στο θέμα είναι. Κάποιοι όμως πρέπει να έχουν και ένα αυτοέλεγχο και έναν αυτοέλεγχο και την κυριαρχία. Δεν μπορεί να λιτορείτε και να σχολιάσετε μονίμως στην δημοτική αρχή, είτε τώρα είτε πιο παλιά, για το ύφος και το ήθος της. Κύριε Κούπα, οι χαρακτηρισμοί που χρησιμοποιείτε συνήθως είναι λίγα επίοικος ατυχής. Θα θυμίσω ότι όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι και της συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης βάσει του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου πληρώνονται. Και να πω στην ουσία του θέματος. Πληρώνονται, δεν πληρώνονται κύριε Κούπα στη συνεδρίαση. Τι άλλο, Και ειδικά για τους ανθρώπους που αποφασίσαμε να εκτεθούμε και να ασχοληθούμε με τα κοινά της πόλης και των κοινών. Θεωρώ ότι όσοι αποφασίσαμε να εκτεθούμε και να ασχοληθούμε με τα κοινά της πόλης μας, θεωρώ ότι οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, ενέργεια και δράση μας είναι σε δεύτερο ρόλο. Τι λένε! Υπάρχει ένα πρακτικό θέμα, το οποίο κάποιοι άλλοι συνάδελφοι αντιλαμβάνονται κανείς ότι είμαστε 41 άνθρωποι και όλοι λίγος πολύ. Αργός χώρος δεν είμαι εγώ, όποιος το είπε. Έτσι, εγώ δουλεύω όλη μέρα και όλη νύχτα. Εσύ δεν ξέρω τι κάνετε, όποιος το είπε αυτός. Καλά, μην κουράζεσαι πολύ. 41 άνθρωποι λοιπόν, 41 άνθρωποι όταν δεν μιλάμε 7 λεπτά όσο ορίζει ο κανονικός σε αιθμός Δημοτικού Συμβουλίου σημαίνει ότι... Σας παρακαλώ, κύριε Παγκρατήριο! Σημαίνει ότι θα τελειώνουμε 5 ώρα το πρωί. Εγώ 5 ώρα δεν μπορώ να ψηφίζω. Ούτε 4, ούτε 3, ούτε 2, ούτε 12. Σας παρακαλώ, κύριε Παγκρατήριο! Κύριε Κούπα, μάθετε κάποια στιγμή από δημοκρατία. Πάρε τα από ευαισθησία, άντε δημοκρατία. Πάρε τα από ευαισθησία κάποια στιγμή. Πέγετε μια στοιχειώδη ευγένεια. Εγώ προσωπικά, κύριε Δήμαρχε, σας το γνωρίζω, απλά σας το γνωρίζω, ότι μετά τις 12 η ώρα δεν έχω το καθαρό μυαλό για να αποφασίσω για οτιδήποτε άλλο. Από εκεί και πέρα, οι παρατάξεις θα συνεδριάζουν μεταξύ του, θα τσεκλάζουν και θα αποφασίσουν μία ώρα. Αλλά ελπίζω αυτή η ώρα να είναι στα πλαίσια της ανθρώπινης λογικής και της ανθρώπινης απόφασης με καθαρό μυαλό για να μπορείτε να ψηφίσουμε. Κύριε συνάδελφε, κλείστε το θέμα.
Εγώ θα θέλω να πω δύο λόγια. Πώς το συζητήσαμε με τον κύριο Δήμαρχο αυτό για να ξέρουμε που λένε διάφορα εδώ πέρα εξωπραγματικά. Έτσι. Επριτάνεψαν ορισμένοι παράγοντες αντικειμενικοί αυτή τη στιγμή. Έχουμε ένα καινούριο νόμο και ένα καινούριο δημοτικό συμβούλιο. Δεν έχουμε τις παλιές συνθήκες του περασμένου δημοτικού συμβουλίου. Έχουμε τα εξής νέα δεδομένα. Συγγνώμη κύριε. Ο Καλλιγράφης λέει να το δείτε. Έχουμε τα εξής νέα δεδομένα. Παρακαλώ πολύ κύριε Στέφο, δεν σας διέκοψα. Ακούστε με για να κλείσουμε το θέμα. Ακούστε με, σας παρακαλώ πολύ. Τα νέα δεδομένα τα οποία έχουμε είναι ότι από 33 δημοτικού συμβούλου έχουμε 41. Έχουμε ένα αριθμητικό. Δεδομένα το οποίο είναι μεγαλύτερο από την προηγούμενη φορά, άρα απαιτείται περισσότερος χρόνος. Το δεύτερο στοιχείο το οποίο συνηγορεί σε αυτή την απόφαση και για τις 3,5 ώρα ή 4 ώρα να ξεκινάνε τα δημοτικά συμβούλια είναι το ένα. Το δεύτερο σημείο το οποίο συνηγορεί είναι ότι έχουμε 7 δημοτικές παρατάξεις. Άρα 7 επικεφαλείς οι οποίοι θα τοποθετούνται σύμφωνα με τον κανονισμό σε κάθε θέμα που θα θελήσουν επί 7 λεπτά ο καθένας. Και 5 λεπτά η δημοτική σύμβουλη. Για το κάθε θέμα, έτσι όπως το λέει ο κανονισμός, και 3 λεπτά για όποιον θέλει να κάνει τη φτερολογία προτού απαντήσει ο Δήμαρχος. Τα λέω αυτά είναι στοιχεία του κανονισμού, θα πρέπει να τα ξέρετε και πώς λειτουργεί το Δημοτικό Συμβούλιο. Επίσης, έχουν το δικαίωμα λόγου κάτοικοι, φορείς κτλ. Με 25 υπογραφές, όλα αυτά που γράφει ο κανονισμός. Έχουμε πολύ περισσότερες αρμοδιότητες σύμφωνα με τον νέο νόμο. Καλώς, κακώς, δεν ξέρω πώς θα θέλει να το κρίνει, αλλά για να λειτουργήσει το Δημοτικό Συμβούλιο θα πάρει νέες αρμοδιότητες. Όλες αυτές οι νέες αρμοδιότητες σημαίνει και πολύ περισσότερα ζητήματα, θέματα στην ημερήσια διάταξη. Δεν θα είναι και η ημερήσια διάταξη με 14 θέματα όπως είναι αυτή εδώ η πειραματική σήμερα. Θα είναι πολύ περισσότερα, συνάδελφοι. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτά τα στοιχεία και μόνο είναι αρκετά για να πριτανέψει μια διαδικασία στο κεφάλι του καθενός από εμάς. Και εμένα και του Δημάρχου που συζητήσαμε το θέμα και με άλλους συναδέλφους, όχι μόνο στο Δημαρχείο κτλ., ότι πρέπει να ξεκινήσουμε πιο νωρίς. Και βλέποντας και την πρακτική που εφαρμόζουν τόσο από νομαρχίες, δήμοι και σε άλλες περιοχές, για να υπάρχει ουσία και αποτέλεσμα σε αυτή τη διαδικασία. Δεν πάει να αποκλειστεί κανείς, ούτε να γίνει πραξικόπημα σε κανένα. Και στο τέλος, συνάδελφοι, είναι το εξής. Όλοι όσοι κατεβήκαμε για τις δημοτικές εκλογές, μπορεί να γινόμασταν να η δική μας παράταξη, του καθενός παράταξη, να ήταν αυτή η οποία θα είχε τη διοίκηση. Με την ίδια λογική θα ήταν πάλι εγώ μέσα, συνάδελφοι. Ότι δουλεύω και δεν μπορώ να διοικήσω τον Δημό. Δεν νομίζω. Άρα λοιπόν, θα συζητήσουμε βέβαια όπως το έβαλε το σύστημα ο Δήμαρχος με τον καθένα για μια φόρμουλα καλύτερη πιθανά. Αλλά πρέπει να λάβετε υπόψη και όλα τα δεδομένα τα οποία σας είπα, γιατί τα πράγματα αλλάξανε. Δεν είναι το ίδιο όπως ήταν πριν το Δεκέμβριο μήνα. Έτσι έχουμε πολλαπλασιασμό θεμάτων, τοποθετήσεων και αρμοδιοτήτων. Αυτό. Νομίζω το θέμα αυτό έκλεισε, να πάμε παραπέρα. Έχουν προσέλθει ο κύριος Πάγκανης και ο κύριος Συρίου. Δεν έχει κλείσει το θέμα. Όσα συμβούλια έχετε δικαίωμα να κάνετε το μήνα. Όσα θέλουμε. Υποχρεωτικά ένα. Υποχρεωτικά ένα όσα θέλουμε. Ξέρετε πώς τυχαίνει το κράτος συμβούλιο στο Δήμο, 3.000 ευρώ. Τι να κάνουμε. 3.000 ευρώ. Κύριε Πρόεδρε, για να χρησιμοποιήσω και την φρασιολογία του Δημάρχου, ξεχάστε ότι θα ξανασυνεδριάσουμε στις 3.30 το μεσημέρι. Τι είναι αυτό, δεν καταλαβαίνω. Αυτό είναι λίγο πληκτικό, αφού γίνεται όλο πιάσει. Όχι, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Όπως είσαι ο νόμος, το σύμφωνο ξεχάστε. Ξεχάστε τα παλιά, ξεχάστε τα συνεδριά. Ξεχάστε και όπως προείπα, είναι η πρώτη συνεδρία του μήνα. Όποιος έχει να υποβάλει ερωτήσεις από τον Δήμαρχο, είτε ο αρμόδιος αντιδικός, μπορεί να κάνει. Και στο εκπροσωπικό. Γιατί. Υπάρχει κάτι, θέλει κάτι να μιλήσουμε. Πέρα από την πριν την ημερήσια διάταξη. Ο κύριος Κούπας. Υπάρχει άλλη ερώτηση. Ορίστε κύριε Κούπα. Επανέρχομαι στο προηγούμενο. Εν πάση περιπτώσει, θα πω στη διαδικασία των ερωτήσεων. Θα πω στη διαδικασία των ερωτήσεων, επειδή είναι και το πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο του μήνα. Και όπως καταλαβαίνετε, κύριε Πρόεδρε, αν κάνετε ένα Δημοτικό Συμβούλιο κάθε μήνα, προφασιζόμενος ότι έχει έξοδα έτσι η σύγκριση του Δημοτικού.
Δεν μπορώ να σα συγκρίνω το κύριο. Έτσι είπε ο κύριο Δήμαρχο. Όχι, είπαμε, δεν είπε αυτό ο κύριο Δήμαρχο. Ο κύριο Δήμαρχο είπε ότι υπάρχουν, είναι έξοδο τόσε. Δεν πέτα κι άλλα μέσα συμβούλιο. Κάνουν πολύ περισσότερα. Αυτά είναι το υποχρεωτικό είναι το ένα συμβούλιο. Αυτό ξέρετε κύριε Παπαδάκη, είναι δυνατό να καθίσουμε να κάνουμε τέτοιου είδου κουβέντα. Είσαι από τόσα χρόνια που είσαι τόσο δημοτικό συμβούλιο. Ακούστε κύριε. Δεν το δέχομαι. Κύριε Πρόεδρε, ακριβώ επειδή είμαι πολλά χρόνια όπω και εσεί. Από εσά δεν μπορώ να το δέχομαι. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Με μεγάλο πλεονασμό. Ότι αυτό δεν μπορεί να υποθεί ούτε καν ως επιχείρημα. Εν πάση περιπτώσει, να πω στη διαδικασία των ερωτήσεων και θα εξαρτηθεί αν θα παραμείνουμε ή όχι στην αίθουσα από το πρώτο θέμα. Ένας ακόμα βασικός λόγος που θα καθυστερεί το Δημοτικό Συμβούλιο είναι το γεγονός ότι εφόσον είναι ένα το μήνα, παίρνουμε μέσα από την διαδικασία των ερωτήσεων. Το υποχρεωτικό είναι ένα το μήνα. Η πρακτική σας, τα τελευταία ένα-δύο χρόνια αυτή ήταν, Πρόεδρε, η πρακτική της παράταξης που συνεχίζει να είναι Δημοτική Αρχή. Ας μην το συζητήσουμε παραπάνω, δεν θέλω να πω. Κάνετε λάθος. Όχι. Το κάνω πρόεδρε μέχρι τώρα στην αρχή. Τώρα δεν ξέρω τι εξαρτάται. Είναι υπερβολικό αυτό που λέτε. Λοιπόν, ήταν τουλάχιστον 2 με 3 συμβούλια το μήνα. Τουλάχιστον. Τι είναι αυτά που λέτε, κύριε Πρόεδρε. Τι είναι αυτά που λέτε. Το 2009 έγινε συμβούλια. Κάντε την ερώτηση. Σα παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε. Κάντε την ερώτηση. Απράβο. Τώρα μάλιστα. Αντάλλα την ερώτηση. Τι δύο ερωτήσεις, κύριε Πρόεδρε. Απευθύνομαι προς τον κύριο Δήμαρχο και γενικά στη Δημοτική Αρχή. Έχετε αρχίσει και κατασκευάζετε εκείνο το κιόσκι και εκείνο το περίπτερο στο Άσος. Αν θυμάμαι καλά, τότε που το είχαμε συζητήσει το θέμα, τότε που είχατε φέρει και εκείνο το νομικό πρόσωπο, την ίδρυση νομικού προσώπου του Άσος, είχατε δεσμευτεί, είχατε πει ότι θα έχει συγκεκριμένες διαστάσεις, σχετικά μικρές. Εκείνο το οποίο κατασκευάζετε στο Άσος αυτή τη στιγμή έχει τις διαστάσεις εκείνες που είχατε προδιαγράψει ή τουλάχιστον διπλάσιες κατά μήκος πλάτος, για ύψος δεν λέω. Μία ερώτηση. Δεύτερο, κάποιο αντίστοιχο κιόσκι είπατε να φτιάξετε και στο νεκροταφείο. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, κύριε Δήμαρχε και κύριε Πρόεδρε ίσως, ότι υπάρχουν αντιδράσεις των κατοίκων και ανεξαρτήτως αντιδράσεων των κατοίκων που άλλες μπορεί να είναι δικαιολογημένες και άλλες γίνονται έτσι για το κέφι του καθενός, υπάρχει ένα πολύ βασικό ερώτημα. Μπορεί να γίνει επιτρέπει η πολεοδομία να γίνει μόνιμη κατασκευή σε πεζοδρόμιο. Θα έχετε άδεια της πολεοδομίας, πώς πάντα το φτιάξετε έτσι αυτό. Πρέπει να δίνει τέτοιο παράδειγμα αυθαιρεσίας ο Δήμος. Αυτές είναι οι δύο ερωτήσεις. Περιμένω απάντηση. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση να κλείσουμε. Ο κύριος Πάντος, ο κύριος Ματής. Κλείνει με τον κύριο Πάντο και τον κύριο Ματή τη διαδικασία των ερωτήσεων. Κύριος Πάντος. Κάποιες ερωτήσεις για ενημέρωση από τον κύριο Δήμαρχο. Καταρχάς, αν μπορείτε να μας ενημερώσετε ποιος είναι ο προγραμματισμός της Δημοτικής Αρχής για την κατάθεση του προϋπολογισμού. Αν θα εξαντληθεί το περιθώριο που δίνει ο νόμος ή όχι. Δεύτερο, ξαναθέτουμε εμείς και ελπίζω αυτή τη φορά να έχουμε μια απάντηση για το κατά πόσο είναι επιλογή, επιθυμία, αν θα ετεχθεί μάλλον την πρότασή μας η πλειοψηφία, ώστε στις δύο επιτροπές, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, να καλούνται όλες οι παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου, να τους έρχεται η ημερήσια διάταξη, να έχουν δικαίωμα λόγου οι εκπρόσωποι τους σε αυτές, προφανώς όχι δικαίωμα ψήφου, αυτό δεν προβλέπεται από τον νόμο, αλλά και επίσης να είναι επί της ουσίας δημόσιες, να αναρτάται η συνεδρίασή τους στο διαδίκτυο κτλ. Τρίτο θέμα. Εν γέννη, νομίζω ότι θα ήταν και αυτό να αποτελεί μια παρατήρηση και μια πρόταση, μια και ξεκινάμε σήμερα. Το συζήτανα και με κάποιους συναδέλφους εδώ, δημοτικού συμβούλου από άλλες παρατάξεις. Ξέρω ότι μόνο στα χέρια των επικεφαλής των παρατάξεων φτάνουν οι εισηγήσεις για τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτό επί της ουσίας, μαζί με τον πολύ μικρό χρόνο που δίνεται από Πέμπτη μέχρι Δευτέρα, για παράδειγμα, για τον προγραμματισμό της δουλειάς των Δημοτικών Συμβούλων, δημιουργεί ένα ουσιαστικό έλλειμμα δημοκρατίας, κατά τη γνώμη μου, ένα έλλειμμα ενημέρωσης των Δημοτικών Συμβούλων, που καλούνται σε άνοιξες συνθήκες να κινηθούν. Νομίζω ότι σήμερα, πια με την τεχνολογία που υπάρχει, με τη δυνατότητα να στέλνονται σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους με ένα mail όλες οι εισηγήσεις, κάτι τέτοιο δεν χρειάζεται και μπορεί να ληφθεί ακόμη και αύριο το πρωί, ώστε να υπάρχει καλύτερη ενημέρωση ολωνών. Ένα επόμενο θέμα,
έχουμε κάποιες εκκρεμότητες εμείς ως παράταξη θεμάτων που ανοίξαμε στην προεκλογική περίοδο, στο τέλος της προηγούμενης θητείας, για τα οποία είτε δεν υπήρξαν απαντήσεις από τη Δημοτική Αρχή, είτε υπήρξαν απαντήσεις ανεπαρκείς κατά τη γνώμη μου. Το πρώτο είναι για τη Δημοτική Συμβούλου της κυρίας Τσαμασίρου. Είχαμε ζητήσει τη σύμβαση για το παγκοδρόμιο στις αρχές του Δεκέμβρη. Έχουμε φτάσει στο τέλος του Ιανουαρίου. Δεν την έχουμε στα χέρια μας. Είχε ακουστεί ότι θα υπηρεσιακός, είχε τονιστεί το υπηρεσιακός, δεν ξέρω με ποια σημασία θα ενημερωθούμε. Δεν έχει συμβεί αυτό. Νομίζω ότι και είναι ένα πρόβλημα, αλλά νομίζω ότι και ένα γενικότερο πρόβλημα. Ο Δημοτικός Σύμβουλος για να μπορεί να ασκήσει και τον έλεγχο θα πρέπει να έχει στα χέρια του αυτά τα έγγραφα και νομίζω ότι δεν χρειάζεται καν να εξαντλούμε τις 30 ημέρες που δίνει ο νόμος. Θα πρέπει να υπάρχει μια πάγια εντολή προς τους υπαλλήλους του Δήμου να παρέχουν αυτή την πληροφόρηση. Θα ήθελα και την τοποθέτησή σας επ' αυτού. Δεύτερο ζήτημα, υπάρχει το θέμα του καταστήματος που έχει ανοίξει κάτω από τη γέφυρα του καινούργιου γκαράζ της Αγίας Προτινής, σε έναν χώρο που η επιφάνειά του ανήκει στην πλατεία και μέχρι να κατασκευαστεί το γκαράζ ήταν χώρος της πλατείας, κατά παράβαση όσων έχουν αποφασιστεί, επί της ουσίας τώρα, και δεν με νοιάζει το νομική στην κομμάτι της υπόθεσης, αλλά όσων έχουν αποφασιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο πολιτικά ότι δεν θα δοθεί τέτοιο χώρο για καταστήματα και εμπορικές κρίσεις πάνω στην πλατεία. Νομίζω ότι χρειάζεται κάποια παρέμβαση από την δική σας πλευρά για να σταματήσει τη λειτουργία του. Παραβιάζει κάθε λογική και κλέβει ένα δημόσιο χώρο τελικά για να τον κάνει εμπορικό. Και τελευταίο θέμα, θα θέλαμε να ξέρουμε τι έχει γίνει τελικά με την με τον διαγωνισμό, με την προκήρυξη για την ανακατασκευή της πλατείας της Ζωστόμου Σμύρνης. Είχατε ανακοινώσει κάποια στιγμή ότι προτίθεστε να τον ακυρώσετε γιατί δεν υπήρχε ο απαιτούμενος ανταγωνισμός. Θυμίζω εδώ στους συναδέλφους ότι είχε δοθεί μια έκπτωση της τάξης του 12% όταν, για παράδειγμα, για την κατασκευή της επιφάνειας της πλατείας Καρύλου είχε δοθεί μια έκπτωση πάνω από 50%. Αν το υπολογίσουμε αυτό, είναι μια διαφορά εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ που πρέπει να φύγουν από τα ταμεία του Δήμου σε μια εποχή που υπάρχουν πολλές άλλες ανάγκες. Θα θέλαμε να ξέρουμε τι έγινε τελικά, αν θα τον ακυρώσετε, αν θα προχωρήσετε στην ακύρωση αυτού του διαγωνισμού που σας δίνει ο νόμος το δικαίωμα ή όχι και για ποιο λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μαθής έχει τον λόγο. Στην καθαριότητα του Δήμου γνωρίζουμε ότι υπάρχουν, όπως λυθεί στο τέλος του προηγούμενου έτους, συμβασιούχοι. Οι συμβασιούχοι αυτοί παραμένουν μέχρι σήμερα απλήρωτοι. Θέλουμε να μάθουμε τους λόγους, όπως επίσης και τη θέση της Δημοτικής Αρχής, αφού επικαλείται και άλλες δημοτικές αρχές σε άλλες πόλεις, εάν προτίθεται να πάρει θέση και απόφαση για την μονιμοποίησή τους, να μετατραπούν σε βάση αγωνιστικού χρόνου. Ο κύριος Δημάρχος, έχει τον λόγο. Αν ομιλεύετε, συγχωρείτε, για ένα ακόμα θέμα προς ενημέρωση. Υπάρχει ένα ζήτημα με τους συμβασιούχους εργαζόμενους στον πολιτιστικό οργανισμό, οι οποίοι δεν έχουν πληρωθεί τον Δεκέμβριο και μέχρι σήμερα. Αν μπορεί να υπάρξει μια ενημέρωση, πώς και πότε θα λυθεί αυτό. Ο κύριος Δημάρχος, έχει τον λόγο. Θα ξεκινήσω από το τελευταίο. Κύριε Μαθή, τα λεφτά σήμερα των εργαζομένων είναι στην τράπεζα. Και το τελευταίο 15η μέρο του Δεκεμβρίου και το πρώτο 15η μέρο του Ιανουαρίου. Άρα το θέμα έχει λυθεί. Το ίδιο συμβαίνει και με τους εργαζόμενους στο πολιτιστικό. Σήμερα δεν ήταν ο κύριος Ματούσης γιατί ήταν άρρωστος, δεν πρόλαβε να υπογράψει τα εντέλματα για να πάνε στην Πάρκο. Άρα πιστεύω ότι και αυτά μέσα στην εβδομάδα θα έχει τελειώσει. Για το άλλο θέμα, σας είπα ότι τα λεφτά είναι ήδη στην τράπεζα. Λοιπόν, τώρα για τον κύριο Κούπα για το άρρωστος. Εγώ δεν έχω διαπιστώσει. Για την πρόταση της Δημοσάνης, για τη συμβάση του Σάντα της, αν έχετε τη θέση να μετατραπούν σε ορίστου χρόνου. Σε βάση ό,τι προβλέπει ο νόμος, κύριε Δεκτή, ό,τι προβλέπει ο νόμος. Δεν μπορώ να κάνω διαφορά. Στην Αθήνα πρέπει να πω, είχαμε και ψηφίσμα. Στην Αθήνα πρέπει να πω. Και τι θα γίνει, το θέμα θα γίνει τίποτα με την απόφαση. Εμείς πάντως για τις συμβάσεις αυτές που έχουμε, έχουμε δώσει εντολή στην νομική σύμβουλο να πηγαίνει και να πραγματικά να συνηγορεί υπέρ των εργαζομένων. Τώρα για τις συμβάσεις της καθαριότητας, ό,τι προβλέπει ο νόμος, κύριε. Λοιπόν, για το άρθρο, κύριε Κούπα, εγώ δεν έχω διαπιστώσει ότι γίνει κάποια επέκταση του υφιστάμενου, εκτός αν κάνω λάθος. Νομίζω όμως ότι επειδή έχει ένα λεπτό, δεν θα κάνω. Δεν κάνουμε διάλογο. Απαντάει ο κύριος Δήμαρχος, εάν δεν ικανοποιηθούμε, τι θα είναι αυτό που θέλετε. Επειδή εποπτεύεται από την τεχνική υπηρεσία, πιστεύω ότι δεν έχει κάνει καμία επέκταση. Εμείς εκείνη την απόφαση που είχαμε πάρει, αν θυμάστε τότε σαν Δημοτικό Συμβούλιο, είπαμε ότι αν τοποθετηθεί κάτι άλλο, να είναι συναφές με το ήδη υπάρχον, εάν τοποθετηθεί κάτι άλλο. Σίγουρα όμως δεν έχει τοποθετηθεί εκεί σε αυτό που υπάρχει ήδη. Τώρα, όσο για το νεκροταφείο, τώρα το είδατε αυτό το κιόσκι, αυτό υπάρχει από την Παχυλουανίτη, τώρα το είδατε αυτό, ότι υπάρχει ένα κιόσκι.
Εκεί στο Εδώ πάλι να γίνει κατασκευασμένο. Όχι, να έγινε, έγινε. Δεν έγινε. Ένα προκατασκευασμένο. Επειδή αυτό ήταν σε άδειο γάλι, το κρεμίσαμε και βάλαμε ένα καινούργιο προκατασκευασμένο. Μάλιστα αυτό έχουμε συνολωθεί πολεοδομία. Έχουν κάνει κάποιοι κύριοι, δεν ξέρω αν ήταν από την παράταξή σα, ότι έχουν κάνει κάποια ένσταση και κάποια διαμαρτυρία προ την πολεοδομία και η πολεοδομία απάντησε ότι δεν έχει καμία αρμοδιότητα. Είναι στην αρμοδιότητα 100% του Δήμου. Έχει τοποθετηθεί λοιπόν ένα καινούργιο κιόσκι, το οποίο καινούργιο κιόσκι το έχει τοποθετήσει με έξοδα τη κυρία η οποία έχει πάρει μετά από διαγωνισμό και την εκμετάλλευση του χώρου εκεί του Ανθοπολίτη. Λοιπόν, για τον προϋπολογισμό, ο προγραμματισμός μας είναι ότι την επόμενη Δευτέρα θα περάσει η Δημαρχιακή Επιτροπή και την επόμενη πιστεύω να είμαστε έτοιμοι να περάσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Οικονομική συγγνώμη, η Δημαρχία. Τώρα, για την ημερήσια δεν μπορώ να σας πω, θα κάνουμε μια προσπάθεια. Είναι δύσκολο, όμως δεν υπάρχει, δεν έχουμε άτομα. Στο τμήμα το απαραίτητο, στο τμήμα στο οποίο είναι ο κ. Αναγνωστόπουλος, δεν υπάρχουν άτομα τα οποία να μπορούν να έχουν την απαραίτητη προϋπόθεση για να στέλνουν στα email. Προς το παρόν θα τα στέλνουμε στους επικεφαλείς των παρατάξεων όσο πιο δυνατόν πιο σύντομα και από εκεί και ύστερα, εάν εντωμεταξύ, όπως προβλέπετε, έχουμε κάποια αύξηση του προσωπικού, θα φροντίσουμε να το κάνουμε και με τα email. Επισήμανση για το παγκοδρόμιο, πιστεύω ότι σας είπε την άλλη φορά ο κ. Κατσαπουργιάννη ότι κάποια στιγμή θα σας τη δώσει. Δεν ξέρω αν, το έχει κάνει ήδη. Αν το έχει κάνει ήδη ή θα το κάνει, πάντως δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Εκτός από το ότι περάσανε δύο μήνες. Για το κατάστημα, είστε. Εκτός από το ότι περάσανε δύο μήνες. Άλλο πρόβλημα δεν υπάρχει. Δεν το ξέρω πώς θα το κάνει. Λοιπόν, για το κατάστημα στο Κάρας, πραγματικά εκεί αυτό το κατάστημα θεωρούμε εμείς σαν Δημοτική Αρχή ότι παρόμοιο το έχει πάρει η επιχείρηση η οποία εκμεταλλεύεται τον Καράς και το έχει νοικιάσει. Θα κινήσουμε τις διαδικασίες, τις νομικές διαδικασίες, γιατί πραγματικά πιστεύουμε ότι δεν έχει το δικαίωμα να νοικιάσει, γιατί το καταναλωτικό αυτό δεν είναι ιδιοκτησία της, αλλά πρέπει αυτό να ανοίξει στον στο Δήμο. Τώρα για το Χρυσοστόμο Σμύρνης που μου είπατε, εμείς με απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής θεωρήσαμε το διαγωνισμό σύμφωνο. Ο εργολάβος, ο οποίος στον οποίο είχε κατοχυρωθεί η σύμβαση, έκανε προσφυγή στην περιφέρεια και η περιφέρεια τον δικαίωσε. Από εκεί πίστερα δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Ο νόμος προβλέπει ότι μπορείτε με εισήγηση της θερμικής υπηρεσίας να προχωρήσετε παρά την διαφορετική απόφαση της περιφέρειας, να προχωρήσετε σε ακύρωση του διαγωνισμού. Εμείς θεωρήσαμε ότι ήταν ασύμφοροι και με απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής τον ακυρώσαμε. Έκανε προσφυγή στην περιφέρεια, η οποία μας υποχρεώνει και μετά την εισήγηση της περιφέρειας, ό,τι νόμιμα μέσα υπάρχουν για να προχωρήσουν, θα τα διεκδικήσουμε, μην ανησυχείτε. Όχι, ανησυχώ, προφανώς ανησυχώ, γιατί έχουν περάσει 6 μήνες. Όμως σας προλάβαμε εμείς όμως πριν ανησυχείτε εσείς, γιατί... Όχι, μην το λέτε, γιατί μετά την ανακοίνωση τη δική μας και μετά την παρέμβασή μας στη Δημοτική Επιτροπή, πήρατε απόφαση τότε να κινήσετε τις υπηρεσίες. Το θέμα είναι ότι έχετε το νομικό δικαίωμα, αν θέλετε, αν είναι αλήθεια να το ψάξουμε, έχετε το δικαίωμα μετά την απόφαση της περιφέρειας να προχωρήσετε σε ακύρωση της σύμβασης. Θα το κάνετε, αυτό είναι το ερώτημα. Τα άλλα εντάξει, δικό σας και μπράβο σας. Εφαρμόζεται η διαδικασία του κανονισμού, αν δεν ικανοποιηθείτε από την απάντηση του Δημάρχου, να καταθέσετε περαιτέρω για το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Λοιπόν, έχουν προσέλθει η κυρία Γαλανοπούλου και ο κύριος Κουτελάκης. Προχωράμε στην ημερήσια διάταξη. Ένα πρώτο. Υποβολή αίτηση προς Δήμο. Κύριε συνάδελφε, πριν ξεκινήσουμε στη διαδικασία, απλώς να σας ανακοινώσω ποιοι θα είναι οι αντιδήμαρχοι για την επόμενη περίοδο. Ο κύριος Γιώργος Κουτελάκης, αρμόδιος για θέματα οικονομικών και τεχνικών υπηρεσιών. Κυρία Μαρίνα Ιακωβάκη, είναι αρμόδια για θέματα κοινωνικής πολιτικής. Η κυρία Κλεοπάτρα Δελιγιάννη, είναι αρμόδια για θέματα παιδείας και διαδικτύου μάθησης. Ο κύριος Γιώργος Κονιδάρης, αρμόδιος για θέματα πρασίνου, συντήρηση παιδικών ταρών, λειτουργία ΚΕΠ και τέλεση πολιτικών γάμων. Ο κύριος Πολύδωρας Συρίγος, είναι αρμόδιος για θέματα νεολαίας, αθλητισμού, διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, καθώς και την αξιοποίηση εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων. Προχωράμε στην ημερήσια διάταξη. Θέμα πρώτο. Υποβολή αίτηση προς το Υπουργείο Εσωτερικών σχετικά με τη διατήρηση του νομικού προσώπου Δημοσίου Δικαίου, Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών και Νέων του Δήμου Νέας Μήνης Εθνικής Θέλης. Ο κύριος Δήμαρχος.
Κύριε συνάδελφε, επειδή για το συγκεκριμένο θέμα υπάρχει ένα αίτημα από το Σωματείο της Εθνικής Στέγης να έχουμε κάποια συνάντηση μεταξύ μας πριν φέρουμε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα ήθελα να το αποσύρω αυτό το θέμα. Για το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί δεν μας παίρνουν προθεσμίες. Προχωράμε τότε στο δεύτερο θέμα, που είναι απόδοση λογαριασμού του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαρνίθη. Υπάρχει καμία αντίρρηση? Εγκρίνεται ο φόβος. Ερώτηση, είπαμε. Πρόεδρε, τοποθέτηση ερώτηση. Ρώτησε μας. Συγγνώμη. Ο κύριος περιμένει, έχει ερώτηση. Διαβάζουμε ότι πρέπει να αποδώσουμε το ποσό των 392 ευρώ για διετή συνδρομή για απόκτηση κατοχύρωση ονομάτων domain names. Για όσους συναδέλφους δεν γνωρίζουν, είναι τα www.toonoma.gr. Η ερώτηση είναι, ένα domain name μετά από έρευνα που κάναμε σε ελληνικό σερβερ, λειτουργώντας στην Ελλάδα, δηλαδή έχοντας .gr, κάνει 24,6 ευρώ. Πολλαπλασιαζόμενο αυτό το ποσό επί 20, βγάζει τα 492 ευρώ. Συμπερασματικά, καταλήγουμε ότι ο Δήμος της Νέας Σμύρνης έχει αγοράσει 20 διαφορετικά domain names με επέκταση GR. Η ερώτηση είναι, γιατί το έκανε, ποια είναι αυτά τα ονόματα και εφόσον ο Δήμος Νέας Σμύρνης, για να είμαι ακριβής, συνήθως κάποιος ο οποίος θέλει να αγοράσει περισσότερα ονόματα το κάνει για να βγαίνει περισσότερο στα αποτελέσματα αναζήτησης των μηχανών αναζήτησης. Ο Δήμος Νέας Σμύρνης δεν έχει κάποιο θέμα ανταγωνισμού με άλλους Δήμους ή άλλες εταιρείες ως προς την αναζήτηση. Εξάλλου, ο Δήμος Νέας Σμύρνης έχει το δικαίωμα της αγοράς τοπονημίων. Η ένστασή μου και η ερώτησή μου είναι, όταν σε ένα όνομα, το οποίο κοστίζει 24,6 ευρώ, κάνουμε πολλαπλάσιες αγορές, πόσο εύκολο είναι για τον Δήμο Νέας Σμύρνης να μεταβαίνει σε αγορές μεγαλύτερες των αναγκών του σε άλλα θέματα, που είναι πολύ μεγαλύτερα από τα ποσά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Δημόρφος. Το ερώτημα δεν μπορεί να καταλάβει ακριβώς πού είναι. Δηλαδή, θεωρείτε υπερβολικό ότι το ποσό? Θεωρώ υπερβολική την αγορά των ονομάτων. Δήμαρχε, να το εξηγήσω. Πήρε ο Δήμος Νέας Σμύρνης. Αν θέλετε να μπορέσετε να πω ότι ξέρω, γιατί δεν το ξέρετε πολύ καλά το θέμα. Αν θέλετε να σα απαντήσω αναλυτικό ότι κάθε φορά, εγώ νομίζω ότι με αυτά τα ονόματα πάντα δούλευε ο Δήμος. Και με αυτά ένα, θα σα πω. Ένα, Δήμαρχε, ένα είναι το γνωστό όνομα του Δήμου στο διαδίκτυο. Ένα. Τα υπόλοιπα 19, ποια είναι και για ποιο λόγο τα αγόρασε ο Δήμος. Επειδή το θέμα δεν το ξέρω, γίνεται έτσι κάπως υπερβολική η τοποθέτησή σας. Εγώ δεν ξέρω. Καινούργια δεν βάλαμε ονόματα. Ό,τι υπήρχαν, αυτά συνεχίσαμε. Και αν θέλετε πιο αναλυτικά, σας απαντώ την άλλη φορά. Θα σας πω ένα τελευταίο σχόλιο. Όχι, ένα τελευταίο σχόλιο και σταματάω. Θα σας πω την άλλη φορά. Περισσότερα ονόματα, domain names, σημαίνει και μεγαλύτερο κόστος διατήρησής τους. Δεν είναι μόνο η κατοχή. Αυτά μας χρειάζονται, πάση περιπτώσει, για να κάνουμε τη δουλειά μας. Και σας ρωτώ, ποια είναι αυτά. Υπάρχει αντίρρηση στο θέμα το δεύτερο. Αντίρρηση. Πάμε στο νομοσχέδιο. Ο κύριος Κουτελάκης. Αυτό το προθέσεις ορίστε, δεν σας ακούω. Ναι, ο κύριος Χατζατουγιάννης. Ναι. Ναι, ο κύριος Πάκης. Ναι. Ναι, κυρία Ιακωβάκη. Ναι. Ναι, κυρία Δελικιάννη. Ναι. Ναι, ο κύριος Ιρήκος. Ναι. Ναι, ο κύριος Ουβρίνος. Ναι. Ναι, κυρία Μάτσου. Ναι. Ναι, κυρία Κασίνη. Ναι, ο κύριος Γιατζίδης. Ναι, κυρία Γαλανοπούλου. Ναι. Ναι, ο κύριος Κορνιδάδης. Δεν ακούω. Ναι, ο κύριος Καστόρης. Ναι. Ναι, ο κύριος Μπίσαλας. Ναι. Ναι, ο κύριος Χριστοδούλου είναι απόν. Ο κύριος Ακαδινός. Ναι. Ναι, ο κύριος Μόσιος. Ναι. Ναι, ο κύριος Πούλιος. Ναι. Ναι, κυρία Φωτεινοπούλου είναι εδώ. Μου το πούλι Φωτεινοπούλου. Απούσα. Κυρία Παραπού.
Ναι. Η κυρία Κουτετέ. Ναι. Ναι, ο κύριος Πετρής. Ναι. Ναι, ο κύριος Τσουράκης. Ναι. Ναι, η κυρία Μαμόλη. Ναι. Ναι, ο κύριος Κούπας. Σαφώς όχι, διότι μετά την ερώτηση τοποθέτηση του κυρίου Περιμένει ανετίθεται ότι υπάρχει ένα κοινό του θέματος. Και επειδή ο κύριος Δήμαρχος δεν ήταν έτοιμος να απαντήσει και δεν όφελε να είναι και έτοιμος, θα έπρεπε να αποσύρει το θέμα και όταν ετοιμαστεί να απαντήσει να ξεκινήσει. Ασφαλώς όχι. Λοιπόν, κυρία Νάρου, την ακούσα, κύριος Καραμουσανής είναι μόνο ο κύριος Δημάκης. Όχι. Όχι, ο κύριος Περιμένης. Όχι, διότι υπάρχουν λειτουργοί. Όχι. Η κυρία Ταρζέντα. Όχι. Ο κύριος Κούρτης είναι απόν. Ο κύριος Νεφελούδης αποχώρησε. Ο κύριος Τσιάπης αποχώρησε. Η κυρία Φέρντι αποχώρησε. Ο κύριος Βρετός. Λευκό. Λευκό. Ο κύριος Ματής. Λευκό. Λευκό. Ο κύριος Τέλης. Ναι. Ναι. Η κυρία Κασημέρη. Ναι. Ναι. Ο κύριος Παπασπυρίδης είναι λοιπόν. Ο κύριος Πάντος. Ναι. Ναι. Ο κύριος Πρόεδρος Συμβουλίου. Ναι. Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία το δεύτερο θέμα. Θέμα τρίτο. Έγκριση και διάθεση πίστοσης ποσού 8.201,06 ευρώ που αφορά επιστροφή επιδόματος ηλεκτρονικών υπολογιστών σε υπαλλήλους του Δήμου. Ο κύριος Δήμαρχος. Κύριε συνάδελφε, ορισμένοι υπάλληλοι του Δήμου, οι οποίοι ήταν διχειρίστες στη διεύθυνση και διχειριστές συνεχρονικών υπολογιστών, τους ζητήθηκε να επιστρέψουν ένα ορισμένο ποσό το οποίο είχαν πάρει σαν επίδομα κομπιούτερ. Μερικοί δύο υπάλληλοι, η κυρία Μανιάτη και η κυρία Πολυδωροπούλου, επιστρέψαν τα λεφτά. Μετά όμως δικαιώθηκαν, οπότε υπάρχει μια διαδικασία, την κέρδισαν και πρέπει να τους επιστρέψουμε τα λεφτά. Αυτά τα λεφτά που μας δώσαν, τους θα επιστρέφουμε. Υπάρχει καμία τέτοια στο θέμα αυτό. Εγκρίνεται ομόφωνο. Θέμα τέταρτο. Αποδοχή τελών καταλληλότητα χώρων λειτουργία λαϊκών αγορών οικονομικών έτων, οικονομικών ετών 2009-2010. Εδώ αυτό να διορθώσω ότι τα ποσά είναι 51.000, δεν είναι 51 ακόμα. Είναι 51.000, δεν είναι και 26.148. Είναι λάθος γραμμένα. Είναι τα τακτικά έσοδα των τελών καθαριότητα των λαϊκών αγορών. Εγκρίνεται ομόφωνα. Εγκρίνεται ομόφωνα το τέταρτο θέμα. Πάμε στο θέμα 5. Ορισμό Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του για την παραγραφή έργων πάνω από 880 ευρώ. Ο κύριος Δήμαρχος. Τώρα εδώ προτείνω να είναι ο κύριος Τσουράκης τακτικό μέλος και ο κύριος Μόσιος αναπληρωματικό. Ερώτηση. Ο κύριος Κούπας. Λέτε πάνω άνω των 800 ευρώ και μέχρι ποιο ποσό πάει. Είναι 880 ευρώ και άνω είναι για έργα εδώ πέρα. Ωραία, μέχρι ποιο ποσό. Μέχρι ποσό είναι. Το οποίο, μέχρι κάποια εκατομμύρια ευρώ. Τι ότι είναι δημάρχε συγκεκριμένα. Ό,τι αναφέρει ο νόμος κύριε, δεν είμαι έτοιμο να σας πω, ότι αναφέρει ο νόμος το άρθρο, σας λέμε εδώ πέρα το προεδρικό διάταγμα, άρθρο τάρθρο. Κάντε και κάτι παραπάνω. Δεν τα θέλετε όλα έτοιμα. Κοιτάξτε το. Εσείς πρέπει να το κοιτάξετε και να μου απαντήσετε τώρα. Εγώ ένας απλός δημοτικός σύμβουλος είμαι και ρωτάω. Υπάρχει αντίδυση στο θέμα 5. Αυτός που προτείνεται στην Επιτροπή εσείς, δεν σας πρέπει να προτείνει και κάποιον από την αντιπολίτευση σε κάποιες τέτοιες επιτροπές. Δεν ψηφίζουμε το δικό σας, λευκό λοιπόν, όχι ότι έχουμε κάτι με το πρόσωπο. Υπάρχει άλλος συνάδελφος που θέλει να κάνει ερώτηση στο πολίτη πάνω στο θέμα. Υπάρχει άλλος. Σε κάθε περίπτωση εμείς θα το χρησιμοποιήσουμε λεπτό στο Λεωφόρο, αλλά θέλουμε να μας δίνετε πίνακα των ενεργειών των συμβούλων. Σε κάθε τι που τα κάνει να μας καταπίνετε στις παρατάξεις. Ο πίνακα των ενεργειών για να μπορέσουμε και εμείς να λαμβάνουμε άμεσα γνώση. Πότε και στο έξι. Πότε και στο έξι. Απασφάλιστο. Τώρα να σα πω την εμπορία. Ο κύριος Κούμπας, Λευκό, κύριος Κούμπας, ο κύριος Δημάκης Λευκό, η κυρία Δραζέντα Λευκό, ο κύριος Περιμένης Λευκό, ο κύριος Βρετός Λευκό, ο κύριος Ματής Λευκό, ο κύριος Πάντος Λευκό. Όλες οι άλλες θετική ψήφη. Κατά πλειοψηφία, εγκρίνεται το θέμα 5. Θέμα 6.
Έγκριση παράταση συμβατικού χρόνου περαίωση του έργου διαμόρφω πεζοδρομίων, αριθμό μελέτη 141 κάτω 2010. Κύριε Δεπάκη. Δεν έχω να πω τίποτα, αλλά το σχετικό το λέτε. Μια παράταση των για λόγου που γνωρίζω τώρα τη σχολή που δεν κάνει στην εργασία. Συνάδελφοι. Το θέμα έχει εκκρίνει ο ο κύριος Τούπας. Θα ήθελα να μας ενημερώσετε στην παράταση για πόσο χρονικό διάστημα. Πριν. Θα τους πότε πήρε το έργο και αν πέρασε ο χρόνο. Πότε πήρε το έργο. Ο κύριος Δήμαρχος. Αν δείτε, θα σας έχει δώσει ο κύριος Κούπας το εισηγητικό αδελφέ. Πίσω η μιλία αναλυτικά. Η υπογραφή της σήμας στο έργο έγινε τότε, οι εργασίες ξεκίνησαν τότε, όλα τα λέγεται. Δράματα, ξέρετε, τι ενημέρωση, αφού θα στο έχω δώσει ο κ. Κούπας. Τα δράματα μετράνε το καθενός. Κύριε Δημάκη, ο κ. Κούπας έχει πάρει. Μπορείτε να μια ερώτηση. Μα είναι απαντητή, έχει απαντητή. Πρέπει να πάρει. Προς τον κύριο Δήμο. Κύριε Δημάκη, δεν ξέρω πολύ κατά την ομαδική σχέση. Συγγνώμη. Εάν δεν ξέρετε, η θέση μου ως νέος απαιτώ να σέβεστε την ιδιότητά μου. Εγώ απευθύνθηκα στον κύριο Δήμαρχο. Ξέρω πολύ καλά να τηρώ τους νόμους και τις διαδικασίες. Δεν απευθύνθηκα προς τους συναδέλφους. Εάν κάποιος συνάδελφος θέλει να απαντήσει με την άδεια του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Εντάξει, εδώ είναι ο Δήμαρχος. Έχει κλείσει το παραπάνω. Σέβομαι τον καθέναν παραπάνω από τον εαυτό. Απαιτώ τον σεβασμό. Σας παρακαλώ, κύριε Βαρτός. Στο εδάφιο γάμα, ο εργαζόμενος λέει επιπλέον απαιτείται να συναχθεί και εκδηθεί ο πρώτος ΑΠΕΕ και να συμπεριλάβει αυξήσεις σε ποσότητες, κράσπεδα και τα λοιπά που απαιτούνται για τα νέα τμήματα του έργου. Τι σημαίνει αυτό σε οικονομικά δεδομένα, τι άλλο προσαρμονίσουμε. Δεν το ξέρω, δεν μας το έχει καταθέσει ακόμα, μόλις το καταθέσω, ας το πω. Θα προσαρμογή θα κάνει. Δεν την ακούτε, θα περάσει δημοτικό συμβούλιο. Θα περάσει δημοτικό συμβούλιο, θα το δει. Τίποτα ακριβό δεν είναι. Υπάρχει άλλη τοποθέτηση ερώτηση πάνω στο θέμα αυτό. Το θέμα 6. Υπάρχουν αντιρρήσεις. Υπάρχουν αντιρρήσεις, δεν το ψηφίσουμε. Δεν ζητάμε, δεν δίνουμε την παράδοση. Υπάρχουν άλλοι, έχουν αντίρρηση άλλοι συνάδελφοι. Και εμείς λευκό, επειδή δεν είναι ολοκληρωμένο το θέμα, να ξέρουμε τα υπόλοιπα μέλη. Λευκό, ο κύριος Κούπας, ο κύριος Δημάκης, η κυρία Δαρζέντα, ο κύριος Περιμένης, ο κύριος Στέφος, η κυρία Κασιμέρη, ο κύριος Βρετός, ο κύριος Ματής και ο κύριος Πάντος. Όχι. Το ψηφίζει δηλαδή. Άρα κατά πλειοψηφία εγκρίνεται το ίδιο θέμα. Θέμα 7. Συγκρότηση Επιτροπής για την παραχώρηση και ανανέωση αδειών στάθμων σε αναπηρικών αυτοκινήτων. Λοιπόν, οι συνάδελφοι που προδίδουμε είναι η κυρία Κοπάκη, ο κύριος Πάγκαρης και η κυρία Πέργη. Υπάρχει κάποια ερώτηση. Για ποια επιτροπή μιλάμε, γιατί. Είναι η συγκρότηση Επιτροπής για την παραχώρηση και ανανέωση αδειών στάθμων σε αναπηρικών αυτοκινήτων. Τα μέλη, κύριε Στυπάκη. Κυρία Κοβάκη, ο κύριος Πάγκαρης και η κυρία Πέργη. Κάποιος από την αντιπολίτευση μπορεί να πει. Κυρία Πέργη. Κυρία Πέργη. Κυρία Πέργη, να κοιτάτε. Την συμπολίτευση, την αντιπολίτευση. Από το φιλικό συντερίκιο, δεν το πόσο. Παρακαλώ, σα. Εσείς που είπε ο θεατήριο τη φιλική ιδιαίτερη, αν παρακαλώ. Κύριε Κουτελέξ, σα παρακαλώ. Καλά το είπατε, Δημάκη. Υπάρχει αντίρρηση. Ένα λεπτό. Ο κύριος Κούπας. Λέμε ναι στην κυρία Πέργη. Και λευκό για τους άλλους δύο. Αυτά είναι τα κάνουμε στο βήμα. Καλησπέρα φορά, παρακαλώ να σας πω δύο. Κατασύγουρη σε μια ζωή. Αυτό σε μια ζωή. Παρακαλώ κύριε Μπίσαλα. Δεν μπορεί να ακούω χαζά. Κύριε Μπίσαλα. Είμαστε δύο που πάρα. Κύριε Μπίσαλα. Δεν έκανε πρόταση, δεν είναι τώρα αυτό. Απορρέσει το ρίξε. Να πει στον Δήμαρχο να πάμε το λάδι. Έχω σε προκαλείο. Δεν ξέρει ότι θα με αυτή τη επιτροπή. Κύριο Σιμίδη, δεν ξέρει.
Παρακαλώ, κύριε Τσόλα. Παρακαλώ. Πάρτε, κύριε, το μικρόφωνο και πείτε τι θέλετε να πείτε. Πάρτε, κύριε Σεβίγο, να ακούσουμε τη φωνή σας. Παρακαλώ, κύριε Τσόλα. Κύριε Σεβίγο. Ευχαριστώ, κύριε Τσόλα. Θα ήθελα να πω το εξής, κύριε Κούπα, είναι τρίμα. Είναι η μοναδική για του Δημοτικού Συμβουλίου. Αν δεν συμμετέχουν οι γραφείοι να αρμόδιοι σε αυτή την επιτροπή να κρίνουν αν πρέπει να πάρει ένα τηλεκτρικό αυτοκίνητο κάποιος ή όχι, και να πούμε όλοι άλλοι στη μηχανική, ξέρω εγώ, Λοιπόν, γράφω την πρόταση του Δημάρχου. Ναι, λοιπόν. Ο κύριος Χατζαντουγιάννης. Είναι εδώ. Αποχώρησε. Ο κύριος Πάγκαλης. Τον εαυτό μου την κυρία Ιακωβάκη και την κυρία Μέλη. Ναι. Η κυρία Ιακωβάκη. Ναι. Η κυρία Μπελιγιάννη. Την πρόταση του Δημάρχου. Ναι. Ο κύριος Συρίγος. Την πρόταση του Δημάρχου. Ναι, ο κύριος Ζερβίνος. Παρακαλώ. Ναι, κυρία Μάτσο. Ναι, κυρία Κασίμη. Ναι, ο κύριος Γιατσίδης. Ναι, η κυρία Γαλανοπούλου. Ναι, ο κύριος Κονιδάρης. Ναι, ο κύριος Καστόρης. Ναι, ο κύριος Μπίσαλας. Ναι, ο κύριος Χριστοδούλου είναι από ο κύριος Αρκαδινός. Ναι, ο κύριος Μόσιος. Ναι. Ναι, ο κύριος Πούλιος. Ναι, κυρία Μοτοπέλου είναι απούσα. Κυρία Μαραμπού. Ναι. Ναι, η κυρία Κουτεφέ. Ναι. Ναι, ο κύριος Κεφρής. Ναι, ο κύριος Τσουράκης. Ναι, η κυρία Μακόλη. Ναι, ο κύριος Κούπας. Η πρόταση που είπα. Θα το βάλεις. Στην κυρία Πέδη. Είναι δύο προτάσεις. Πρόταση Δημάρχου και πρόταση του κυρίου Κούπα. Για να το διευκρινίσουμε, να ξεχάσουμε. Κάτι δεν μου λέει. Συγγνώμη, κύριε Κούπα, δεν πήγαμε να έχουμε δύο προτάσεις. Είναι η πρόταση του Δημάρχου και η πρόταση του κυρίου Κουφαϊνά ξεχωριστή από τον κύριο Κουφαϊνά. Είναι μονομελή. Ένα άτομο, ένα άτομο. Αυτή είναι. Αυτό ψηφίζει. Ένα άτομο. Ψηφίζει. Ένα άτομο. Συνάδελφε, είναι η πρότασή του. Τι θα κάνω. Είναι η πρότασή του. Τι θα κάνω. Αντί να υπάρχει μια πρόταση, εγώ θα ψηφίσω τον κύριο Κούπα. Σας παρακαλώ, κύριε Παπαδόπουλο. Ο κύριος Κούπας στην πρότασή του με τον Αυτοκίνητο. Παρακαλώ. Θα κολλαβώ. Η κυρία Νάμω, μια απόψα με τη σάμψη. Σας παρακαλώ, συνάδελφε. Η πρότασή του με κάποιον. Η κυρία Νατζέντα. Συγγνώμη, ο κύριος περιμένει τώρα. Συγγνώμη. Ναι. Πρόταση Κούπα, λοιπόν, η κυρία Ταζέντα, ο Μίος, ο κύριος Κούρτης είναι ακόμα και ο Μεθεωρίδης από πόλης, ο κύριος Τσιάκης. Σας παρακαλώ, συνάδελφε. Σας παρακαλώ, συνάδελφε. Σας παρακαλώ. Ο κύριος Πρωτός. Λευκό. Λευκό. Ο κύριος Ματής. Λευκό. Λευκό. Ο κύριος Τέχος. Παρόν. Παρόν. Κυρία Κασημέρη. Παρούσα. Παρούσα. Ο κύριος Παπασπυρίδης είναι από ο κύριος Πάντος. Λευκό. Λευκό. Λευκό, πρόεδρος του Συμβουλίου. Ναι. Ναι. Το θέμα 7 ψηφίζεται κατά πλειοψηφία. Θέμα 8. Επικύρωση φύλων αφιπερώνικισμών ΔΑΟ. Ο κύριος Δημάρχης. Οι συνάδελφοι ξέρετε ότι κάθε 10 χρόνια γίνεται απογραφή
είναι η χρονιά της απογραφής. Μας έχουν λοιπόν από την στατιστική υπηρεσία μας έχουν στείλει κάτι φύλλα αυτοτελών οικισμών, τα οποία πρέπει να επικυρωθούν από το Δημοτικό Συμβούλιο. Τελείως τίποτα. Υπάρχει καμία αντίρρηση στο θέμα αυτό? Το θέμα αυτό ψηφίζεται ομόφωνα. Θέμα 9. Συγκρότηση επιτροπής καταστροφής αντικειμένων αναξίας. Λοιπόν, εδώ είναι τρεις δημοτικοί σύμβουλοι που είναι ένας πολύ δυνατός δημοτικός σύμβουλος, ο οποίος ο ένας πρόκειται από τη μειοψηφία. Από την πλειοψηφία είναι ο κύριος Γιατζήρης και η κυρία Μάτζιου. Την μειοψηφία... Υπάρχει κάποια πρόταση από τις παρατάξεις της μειοψηφίας? Ο κύριος Κούπας, ένας πρόεδρος του κεφαλής. Όχι, πρέπει να είναι από την μειοψηφία. Ορίστε από όποιος προέρχεται από την μειοψηφία. Αφήστε λοιπόν να το προτείνουμε εμείς από την μειοψηφία. Συνεδριάστε μου. Εσείς και εγώ. Κύριος Κούπας και μετά κύριος Κουτελάκης. Η πρόταση δική μας είναι για τον κύριο Περιμένη. Η πρόταση του κυρίου Κουμάνη για τον κύριο Περιμένη. Ποιος που δεν έχει τον λόγο? Εγώ θα ήθελα, επειδή από ό,τι κατάλαβα το θεσμικό καθεστώς δεν απαγορεύει από την συμπολίτευση να προτείνει εκπροσώπους αντιπολίτευσης, εγώ θα ήθελα να προτείνω τον κύριο Νεφελούδη. Θεωρώ ότι το είδος αυτός εκπροπής ταιριάζει στις γνώσεις του, στην εμπειρία και θα κάνει πολύ σημαντικό έργο στο Δήμο. Δώσαμε το λόγο εδώ, κύριε Περιμένη. Όχι, δεν μπορώ να μιλήσω. Τα μοιρονεύεται τώρα. Τι να κάνω τώρα. Πρέπει να τα μιλώνω να το αρχίσω. Ο κύριος Κουμπάς. Τον είναι καθαρή ηρωνία. Κάνει τι να κάνω τώρα. Καλό είναι, κύριε Δημάρχη. Πολύ ηρωνία, πολύ ευθυγούς. Εν πάση περιπτώσει, εμείς αμένουμε στην πρότασή μας. Ένα ξεκατλινιάζουμε. Που πρέπει να οριστεί από την αντιπολίτευση. Θελήσατε να πείτε ότι θα ανήκει σε εμάς και εμείς λέμε τον κύριο Περιμένη. Πολιτικά τοποθετήσετε. Αφήστε με, αν επιμένετε στην πρότασή σας, θα το αποσύρω. Και δεν είμαι επιμένω στην πρότασή σας. Και αυτό είναι. Και αυτό είναι. Αν ήσασταν προσεκτικός, αν με προσέγατε όταν το είπα, δεν χρειαζόταν να με ρωτήσετε ξανά. Υπάρχει πρόταση. Δεν συνεννοούμαστε γι' αυτό. Για την επιτροπή αυτή, η οποία συμπληρώνεται με τον κύριο Περιμένη, υπάρχει κάποια αντίρρηση από κάποιον συνάδελφο? Ψηφίζεται εδώ. Ορισμός δημοτικού συμβουλίου και αναπληρωτή του στην επιτροπή των αναπλήτων πηγαίων. Εδώ θα πηγαίνει η πολίτευση. Ο κύριος Δημάρχος. Εδώ θα πηγαίνει η πολίτευση. Τακτικό μέλος ο κύριος Μόσιος και αναπληρωματικό ο κύριος Αρκαδινός. Από υπηρεσιακούς παράγοντες είναι ο κύριος Μάντσος και αναπληρωματικός ο κύριος Βάβας και ο κύριος Κοστούρας και αναπληρωματικός και η Κοβέου. Ο κύριος Ρόγκας και ο κύριος Στέφος μετά. Πρόταση δική μας για την επιτροπή αυτή είναι ο κύριος Δημάκης. Ένας άνθρωπος ο οποίος εγγυάται την καλή λειτουργία, είναι αδέκαστος, είναι ακέραιος και μπορεί να λειτουργήσουν από την κοινωνική ευαισθησία και μπορεί να λειτουργήσουν από την άποψη. Ο κύριος Στέφος έχει λόγο. Μια ερώτηση σας παρακαλώ. Θα ήθελα να παρακαλώ συνάδελφοι. Μια ερώτηση στον κύριο Στέφο. Θα ήθελα να μου εξηγήσετε με ποια λογική, τι λογική σας θα ήθελα, στην Επιτροπή Καταστροφής Αντικειμένων Άνθραξίας προτείνετε και κάποιον από την αντιπολίτευση, αλλά όσον αφορά την Επιτροπή για τις Προμήθειες, εκεί που μιλάτε για τις Προμήθειες, μιλάτε μόνο, αναφέρετε μόνο ονόματα από τις συμπολίτευσεις. Αυτό όμως το λέει. Μια ερώτηση. Ο κύριος Δήμαρχος. Ό,τι λέει ο νόμος, κύριε Στέφο, δεν είναι δικιά μου ερμηνεία. Ο κώδικας λέει ότι είναι δύο από την συμπολίτευση και έναν σαν την αντιπολίτευση. Υπάρχουν δύο προτάσεις του Δημάρχου και του κυρίου Κουμπάνου της ψηφοφορίας. Ο κύριος Κουτελάκης. Πρόταση Δημάρχου. Ο κύριος Χατζατουγιάννη. Είναι εδώ, αποκόπησε. Κ.
Κύριος Μπάγκαλης. Πρόταση Δημάρχου. Κυρία Κομπάκη. Κυρία Δελιγιάννη. Πρόταση του Δημάρχου. Κυρία Δελιγιάννη. Πρόταση του Δημάρχου. Κύριος Συρίγος. Πρόταση του Δημάρχου. Κύριος Ουρμίνος. Το αυτό. Κυρία Μάτζη. Το αυτό. Κυρία Κασίνη. Την πρόταση του Δημάρχου. Κύριος Γιατζίδης. Το ίδιο. Το ίδιο. Κυρία Γαλανοπούλου. Ορίστε. Το ίδιο. Ο κύριος Κορυδάρης. Το ίδιο. Ο κύριος Καστόρης. Το ίδιο. Ο κύριος Μίσαλας. Την πρόταση του Δημάρχου. Ο κύριος Χριστοδούλου. Ο κύριος Ακαδινός. Ακαδινός. Την πρόταση του Δημάρχου. Ο κύριος Μόσιος. Την πρόταση του Δημάρχου. Ο κύριος Πούλιος. Την πρόταση του Δημάρχου. Κυρία Μουτοπούλου. Με ακούσα. Κυρία Μαραγκού. Την πρόταση του Δημάρχου. Κυρία Φουτετέ. Κυρία Φουτετέ. Ναι. Είπα ναι. Κοιτάξτε, δεν σα άκουσα. Είπα ναι. Τώρα. Όχι με νοήματα, πολιτικά. Δεν σα πάω. Ο κύριο Τσουράκη. Την πρόταση του Δημάρχου. Κυρία Μαμόνη. Την πρόταση του Δημάρχου. Κύριο Κούπα. Την πρόταση μου. Την πρόταση του. Κυρία Ναμινακούσα, κύριο Καλανοσαλιζαπών, κύριο Δημάκη. Πρόταση Κούβα. Κύριο Περιμένη. Πρόταση Κούβα. Κυρία Ραζέντα. Την πρόταση του κύριου Κούβα. Πρόταση του κύριου Κούβα. Κύριο Κούρτη Συνεραπών, κύριο Νεφελούδη αποχώρησε. Κύριο Τσάπη αποχώρησε. Κυρία Πέργη αποχώρησε. Κύριο Βετρό. Λευκό και να εξηγήσω, επειδή άκουσα κάτι σχόλια, τι εννοεί το λευκό από την πλευρά της πλειοψηφίας. Να δώσουμε την εξήγηση μας. Δεν έχει να κάνει με τα πρόσωπα τα οποία προτείνονται έτσι. Αν και θα μπορούσε να έχει και με αυτά. Έτσι, αλλά στην προκειμένη πρόταση δεν έχει να κάνει με τα πρόσωπα. Έχει να κάνει όμως με την αντίθεσή μας σαν κομμουνιστές σύμβουλοι εδώ, με την εφαρμογή και την υλοποίηση του Καλλικράτη. Ο οποίος όλα αυτά τα διαχειριστικά θέματα προάγουν από τις λαϊκές πολιτικές. Ο κύριος Ματής. Λευκό. Κύριος Στέφος. Όχι και στις δύο προτάσεις. Η κυρία Κασιμέρη. Το ίδιο. Όχι. Ο κύριος Παπασκευήδης είναι από. Ο κύριος Πάνος. Δεν ακούω. Λευκό. Λευκό. Τι έκανε λέει. Ναι. Πέστε μου εσείς τη... Ναι, ναι. Τη δική σας. Ο κύριος Πρόεδρος Συμβουλίου. Την πρόταση του Δημάρχου. Λοιπόν, κάτσε να το βρω αυτό το όνομα και αμέσως. Κρυκρής Γεώργιος. Ο κύριος Δημάρχου. Ναι, δεν σας είπα. Δεν πήρας τελείως. Το θέμα 10 ψηφίζεται για το πλήσιο. Θέμα 11. Ορισμός Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών. Ο κύριος Δημάρχου. Πρακτικός ο κύριος Μπίσαρας και αναπληρωματικός ο κύριος Πούλιος. Ο κύριος Κούπας. Ο κύριος Δημάκης. Άλλο συνάδελφος, πρόταση. Έχουμε δύο προτάσεις, πάμε σε ψηφοφορία. Είμαστε ψηφοφορία. Λοιπόν, την πρόταση του Δημάρχου κ. Σκουτελάκης, κ. Χατζαμπηριάν αποχώρησε, ο κ. Πάγκαλης. Πρόταση του Δημάρχου κ. Κοβάκη. Πρόταση του Δημάρχου κ. Δελιγιάννη. Το ίδιο, κ. Συρίγος. Ομοίως. Ομοίως, κ. Ουρμίνος. Ομοίως. Ομοίως, κ. Μάτζου. Ομοίως, κ. Κασίνη. Ομοίως, κ. Γιατζίδης. Το ίδιο και το αυτό, κύριε Γαλανοπούλου. Χωρίστε. Κύριε Γαλανοπούλου. Σας παρακαλώ πολύ. Κάνετε και το χαρακτήριο. Πέστε μου, τι να γράψω. Ο κύριο Μπίσαλα είπαμε. Θα επαναλαμβάνω, γιατί αυτό που λέτε σε αποκυκλίστε το μικρόφωνο και το παρακαλώ. Σας παρακαλώ, κύριε. Τι να γράψω τώρα. Πρόταση του Δημάρχου. Ο κύριος Κομιδάρης.
Κοντιδάρης. Την πρόταση του Δημά, κ. Καστόρης. Την πρόταση του Δημά, κ. Μίσαλης. Την πρόταση του Δημά, κ. Χριστοδούλου Εναγών, κ. Αρκατινός. Την πρόταση του Δημά, κ. Μόσιος. Κ. Πούλιος. Πρόταση Δημάρχου, κυρία Μουτοπούλου Ιναγούσα, κυρία Μαραγού. Πρόταση Δημάρχου, κυρία Κουτετέ. Πρόταση Δημάρχου, κύριο Σκεφτρής. Πρόταση του Δημάρχου, κύριο Τσουράκης. Πρόταση Δημάρχου, κυρία Μαμόλη. Το ίδιο, κύριο Σκούπας. Πρόταση του. Κυρία Νάνο, ακούσα και ο Καραμουσαλής Απών, κύριος Δημάκης. Πρόταση Κούπα. Ποιος περιμένεις. Πρόταση Κούπα. Πρόταση Κούπα, κυρία Δαζέτα. Πρόταση Κούπα. Κύριος Κούρτης είναι Απών, κύριος Νεφελούδης αποχώρησε. Ο Μίνος, η κυρία Απέργη αποχώρησε. Κύριος Τσιάτης μάλλον και η κυρία Απέργη. Κύριος Βετός. Λευκό με όσοι αιτιολογήσατε. Λευκό. Κύριος Ματής. Λευκό. Λευκό. Κύριος Στέφος. Παρόν. Παρόν. Κυρία Κασημέρη. Παρούσα. Παρούσα. Κύριος Παπασπυρίδης είναι από μόνο. Κύριος Πάντος. Λευκό. Λευκό. Κύριος Πρόεδρος Συμβουλίου. Ναι, ναι. Πρώτα στο υπάρχον. Το θέμα 11 ψηφίζεται για τα πλειοψηφία. Θέμα 12. Συγκρότηση επιτροπών Α. Διενέργεια και αξιολόγηση προμηθειών Β. Παραλαμβάνοντα προμηθειών. Κύριε Συνάδελφε, εδώ είναι υπηρεσιακοί παράγοντες, τώρα δεν νομίζω, δεν είναι κανένα δημοτικό σύμβολο, δεν θα σου διαβάσω. Έχω με το χαρτί μπροστά μας. Μία-μία επιτροπή. Για να διαβάσουμε, δεν θέλω κάτι τέτοιο. Να μου δώσω το λόγο για να. Ναι, κύριε Κουβάκη, εδώ. Στου παγκόσμιου είναι γνωστή η θέση μας για όλες αυτές τις επιτροπές διενέργειας και αξιολόγηση προμηθειών. Δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να επαναλαμβάνουν τα ίδια ονόματα για πολλά χρόνια στην ίδια επιτροπή. Αυτό δεν σημαίνει ότι αποτελεί αυτό που λέμε μορφή για οποιοδήποτε πρόσωπο. Είναι μια βασική αρχή μας, την έχουμε εξηγήσει και άλλες φορές και μένουμε σε αυτή. Θα ψηφίσουμε λοιπόν με γνώμονα ακριβώς αυτή τη λογική. Δηλαδή ο κύριος Δήμαρχος θα μας λέει σε κάθε επιτροπή. Εάν υπήρχε και στην προηγούμενη επιτροπή, το ξέρετε, το ξέρουν οι υπηρεσίες. Εγώ ξέρω ότι έχω κάνει συγκρότηση, δεν πήρα ποιοι ήταν στην προηγούμενη. Αν τυχαίνει να είναι και κανείς, δεν το ξέρω. Θέλετε να πούμε όχι σε όλους. Δεν ξέρω τι θα κάνετε, εγώ σας θα κάνετε. Εγώ σας λέω, δεν ξέρω αυτή τη στιγμή και αν ήταν και στην προηγούμενη. Εμείς δεν θέλουμε να πάμε σε αυτή τη λογική, κύριε Δήμαρχε. Μας αναγκάζετε, συνδύχνεις όλους, όχι δεν λέμε. Ποιος απάντησαν. Τότε, άμα δεν μπορείτε να μας ενημερώσετε, θα πούμε όχι σε όλους. Εγώ δεν πήρα το προηγούμενο. Πες το ξέρετε, εγώ δεν πήρα το προηγούμενο. Είπα περιπτώσει, μπορεί να υπάρχουν και οι μπορεί να υπάρχουν. Θα πούμε λευκό σε όλους. Υπάρχει άλλη ερώτηση ή τοποθέτηση πάνω στο θέμα. Πάνω σε ονομαστική ψηφοφορία. Ο κύριος Κουτελάκης, την εισήγηση, ο κύριος Χατζαντουγιάν, αποχώρησε. Ο κύριος Πάκαλης, την εισήγηση, ο κύριος Παπάκης, την εισήγηση, ο κύριος Παπάκης, τώρα είπε ο κύριος Συρίβος, τώρα είπε ο κύριος Σουρδίνος, την εισήγηση, κυρία Μάτζου, την εισήγηση, κυρία Κασίμου, την εισήγηση, ο κύριος Γιατζίδης, την εισήγηση ο κ. Κονιδάρης. Το ίδιο ο κ. Καστόρης. Το ίδιο ο κ. Μπίσαλας. Την εισήγηση ο κ. Χριστοδούλου Νεαπών, ο κ. Ακαδημός. Την εισήγηση ο κ. Μόσιος. Το ίδιο ο κ. Πούδος. Το ίδιο η κυρία Μοντοπούλου είναι ακούσα, κυρία Μαραγού. Την εισήγηση, κυρία Κοτετέ. Την εισήγηση, κύριος Κρυπτρής. Την εισήγηση, κύριος Τσουράκης. Την εισήγηση, κυρία Μαμόνα. Την εισήγηση, ο κύριος Κούπας. Στα
Λευκό. Κυρία Νάνο είναι απούσα, ο κύριος Καραμουσαλής είναι απόν, ο κύριος Δημάκης. Λευκό. Λευκό, ο κύριος Περιμένης. Λευκό. Λευκό, κυρία Δαζέντα. Λευκό, ο κύριος Κούρτης είναι απόν, ο κύριος Μεφελούδης αποχώρησε, κυρία, ο κύριος Τσιάκης αποχώρησε, κυρία Πέργη αποχώρησε. Κύριος Βεντός. Λευκό. Λευκό, ο κύριος Μαρτής. Λευκό. Λευκό, ο κύριος Στέφος. Παρόν. Παρόν, κυρία Κασιμέρη. Παρούσα. Παρούσα, ο κύριος Παπασπυρίδης. Απόν, ο κύριος Πάτος. Λευκό. Λευκό, ο κύριος Πρόεδρος. Ναι. Το θέμα 12 ψηφίζεται κατά πλειοψηφία. Πάμε θέμα 13. Αποδοχή ποσού 10.568 ευρώ για την υλοποίηση του προγράμματος που αφορά το σχολικό τροχονόμο. Δεύτερον, έδειξη και διάθεση πίστεως των 10.352,45 ευρώ στις ενιαίες σχολικές επιτροπές. Ερώτηση, Πρόεδρε. Ναι. Ερώτηση. Μετά τον Δήμαρχο. Η ερώτηση είναι ο Αλής Παράταξης, είναι το λόγο, γιατί κοιτάω. Α, έτσι το παίρνουμε. Ναι, κύριε Περιμένη, θέλω. Η ερώτηση είναι η εξής. Με το νόμο Καλλικράτη καταργούνται οι σχολικές επιτροπές όπως ήταν πριν με τον προηγούμενο χρόνο. Ποιος θα παραλάβει αυτά τα ποσά? Αυτοί που είναι πρόεδροι τώρα, έχουν καταργηθεί, δεν έχουν πει καινούργιοι πρόεδροι, εξακολουθούν να λειτουργούν όπως ήταν. Θα σας πω. Οι τράπεζες στους οποίους υπάρχουν λογαριασμοί δεν δέχονται τους πρόεδρους. Υπάρχει κάποια, αν υπάρχει κάποια εγκύκλειος η οποία ρυθμίζει, δεν τη γνωρίζω, μπορείτε να τη φέρετε στο Δημοτικό Συμβούλιο την επόμενη φορά. Εφόσον δεν έχουμε το ζήτημα, αν υπάρχει τέτοιο. Στις υπηρεσίες, πώς θα ρυθμίσετε. Να τη ζητήσω, απλώς έχω κάνει κι άλλες αιτήσεις υπηρεσίες. Αλλά σας κατάλαβα, Δημαρχέ. Όχι, δεν με καταλάβει. Δεν με έχει καταλάβει. Έχει κάνει πάρα πολλά αιτήματα. Λοιπόν, εάν εσύ δεν είσαι εντάξει απέναντι στις υποχρεώσεις σου, τότε εμείς θα είμαστε εντάξει απέναντι. Εσύ οφείλεις δύο απολογισμούς σχολικής επιτροπής. Οφείλεις να δώσεις απολογισμό. Δεν οφείλω καθόλου δύο σχολικής επιτροπής. Αν ήξερε τη διαδικασία, θα ήξερε ότι είναι του προηγούμενου προέδρου. Λοιπόν, τέλος πάντων, μία δεύτερη ερώτηση είναι ότι ας πούμε ότι συνέβαινε μόνο στη σχολική επιτροπή που είχα πάρει εγώ, πολλές φορές τα ποσά τα οποία φαίνονταν ότι ικανοποιούν συγκεκριμένες ανάγκες μέσω κωδικών πηγαίνουν για διαφορετικού τύπου ανάγκες. Ισχύει και σε αυτή την περίπτωση αυτά. Εδώ τι να ισχύει, εδώ είναι η κατανομή. Όσοι έχουν το σχολικό τροχονόμο παίρνουν τα λεφτά αυτά που έχουν. Έχουν μοιραστεί στις σχολικές επιτροπές, οι οποίες έχουν σχολικό τροχονόμο. Λοιπόν, τώρα αυτά σίγουρα τα δίνουν οι πρόεδροι από πριν. Δεν περιμένουν να έρθουν. Δηλαδή αυτά τα λεφτά ήδη τα έχουν δώσει. Δεν περιμένουν να τα πάρουν για να τα δώσουν. Είναι αυτά που έχουν ήδη δώσει. Άρα τα παίρνουν για να καλύψουν τις ανάγκες τους από εκεί. Τα λεφτά όμως έχουν δοθεί κάθε μήνα. Είναι 70 ευρώ, 60 ευρώ. Στο θέμα 13 υπάρχει κάποια αντίρρηση. Το θέμα 13 νομίζει ομόφωνα. Θέμα 14. Ορισμό Δημοτικού Συμβούλου για τη συγκρότηση Επιτροπή Εξετάσεως Παλαιών Αρχείων. Ο κ. Δημάρχος. Παρακαλώ, Πρόεδρε. Τοποθέτηση. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Ο κύριος Καρυγιάννης. Ναι. Ο κύριος Μητρελάκης. Ναι, κοιτάξτε. Υπάρχει ένα θέμα πληγής στη Νέα Σμύρνη με τις πρασιές. Υπάρχουν συγκεκριμένοι δρόμοι στη Νέα Σμύρνη οι οποίοι ζητήσαν έγγραφα της κοινότητας της Νέας Σμύρνης για να αποδείξουν αν οι πρασιές ανήκουν είτε στα αντικόπεδά τους είτε στο Δήμο. Ο οποίος τους έκανε παραχώρηση και στην κοινότητα εκείνης εποχής, ο οποίος τους έκανε παραχώρηση. Η ερώτησή μου είναι, η επιτροπή η οποία θα δημιουργηθεί
έχει αστική ευθύνη. Διότι εάν κάποια στιγμή επανέλθει το θέμα των πρασιών από το κεντρικό κράτος, οι συμπολίτες μας θα χρεωθούν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σύμφωνα με τις τρέχουσες τιμές της αγοράς. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κουδελάκης. Επειδή συζητάμε για τη συγκρότηση των επιχειρήσεων και παρακολούσαμε με μεγάλη προσοχή τις τοποθετήσεις των παρατάξεων κατά τη διαδικασία συγκρότησης επιτροπών από τα προηγούμενα θέματα. Και θα ήθελα να διαπιστώσω το εξής. Πρώτον, το σύνολο αυτών των επιτροπών προϋπήρχαν του Καλλικράτη και δεν είναι γεννήματα του Καλλικράτη. Άρα η εύκολη επιχειρηματολογία είναι Καλλικράτη τζις, άρα το ψηφίσμα είναι τουλάχιστον άστος. Πολιτικά άστοχη. Θα μπορούσε βεβαίως να επιχειρηματολογηθεί ότι δεν είναι οι καταλληλότερες δυνατές επιτροπές και σύμφωνα με κάποια παράδειγμα θα έπρεπε να είναι κάποιες άλλες στη θέση κάποιου άλλων. Παρ' όλα αυτά δεν θα έπρεπε το λόγο για να κάνω αυτό το σχόλιο. Παίρνω το λόγο να κάνω το σχόλιο διότι πραγματικά εντυπωσιάστηκα από τη θέση των πολιτικών παρατάξεων πλην του κύριου Κούπα, ο οποίος με ευθυκρισία είπε εφόσον δεν μου λέτε τα προηγούμενα ονόματα. Εγώ κολλείομαι να ψηφίσω τα τωρινά των υπολείπων παρατάξεων και μάλιστα της αριστεράς, όταν σε επιτροπή που προϋπήρχαν του Καλλικράτη και στην οποία συμμετέχουν μόνο οι υπάλληλοι, ψήφισαν λευκό που επιτρέψανε να θεωρήσω ότι αποτελεί ευθέα αμφισβήτηση του κύρους και της αξιοπιστίας και της φερεγγιότητας των υπαλλήλων του Δήμου Νέας Σμύρνης για να διαχειριστούν θέματα που ο νόμος τους δίνει την ευθύνη να τα διαχειριστούν κατά αποκλειστικότητα και μάλιστα χωρίς την παρουσία πολιτικού προσωπικού. Άρα δεν είναι δυνατό και διαβάζω μία αντίφαση και διαπιστώνω μία αντίφαση, κυρίως οι παρατάξεις εκείνες, οι οποίες ομνίουν στο όνομα των εργαζομένων και είναι πραγματικά και επί ουσίας, και αυτό το αποδέχομαι, από τους μεγαλύτερους πολιτικούς υπερασπιστές των δικαιωμάτων των εργαζομένων και αυτό είναι προς τιμή τους. Με αυτή τους την ψηφοφορία και με αυτή τους τη θέση επί της ψηφοφορίας να αμφισβητούν ευθέως όχι επιτροπές στις οποίες συμμετέχει πολιτικό προσωπικό, αλλά επιτροπές στις οποίες συμμετέχουν υπηρεσιακοί παράγοντες και υπάλληλοι του Δήμου Νέας Σμύρνης. Και θα παρακαλούσα στο μέλλον, επειδή εγώ προτίθεμαι να αναδείξω αυτό το θέμα τη ευθεία αμφισβήτηση στον πρόσωπο των εργαζομένων, του κύρου και τη αξιοπιστία του, άρα και τη δυνατότητά του να συμμετέχουν σε επιτροπές. Θα παρακαλούσα σε επόμενες επιτροπές να διευκρινιστεί, δεν λέω ότι έχουν αυτή τη θέση, αυτοί όμως εκπέμπουν, να διευκρινιστεί για να μην έχουν διευκρινιστείς απόψεις του θέματος. Ο κύριος Βρέτος έχει τον λόγο. Θεωρώ ότι εισπέχουνα στο όνομα των εργαζομένων, αν μη τι άλλο ανήκει. Και ο κύριος Πάρτος. Και το λέω αυτό με κάθε ευθύνη που όλοι μας έχουμε εδώ μέσα από την διαδρομή μας. Η έννοια του λευκού στις επιτροπές των υπηρεσιακών παραγόντων δεν έχει να κάνει όπως και με τους συμβούλους στα πρόσωπα των συμβούλων, ούτε των εργαζομένων. Τιμούμε και είμαστε βέβαιοι πως ο Δήμος, αν πάει μπροστά, θα πάει με τον αγώνα των ίδιων των εργαζομένων, με τον μόχθο τους και την ετοιμότητά τους στη δουλειά τους. Και αυτό που αποφασιζόμαστε δεν είναι οι ιδιότητες που αποκτούν μέσα από μια διοικητική μορφή διοίκηση των Δήμων πλέον, που είναι η υλοποίηση του Καλλικράτη, και ας είναι προηγούμενες νομικές διατάξεις, έρχονται όμως σε ευθεία εφαρμογή του Καλλικράτη, ενός αντιλαϊκού και αντεργατικού νομοθετήματος, που έχει να κάνει και εις βάρος των δικαιωμάτων των ίδιων των εργαζομένων στο Δήμο, είτε μόνιμοι, είτε συμβασιούχοι, είτε με οποιαδήποτε άλλη μορφή απασχόλησης. Γι' αυτό ακριβώς και η ψήφος μας στο Λευκό. Εμείς θα στηρίξουμε κάθε προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής που έχει να κάνει με την βελτίωση των συνθηκών δουλειάς, με τα δικαιώματα των εργαζομένων και των συμπολιτών μας γενικά. Ως εκ τούτου, μαθήματα τουλάχιστον συμπεριφοράς απέναντι στους εργαζόμενους, στις λαϊκές εισκύμες και στους κομμουνιστές συμβούλους, δεν δεχόμαστε από κανέναν και έτσι τιμάμε την άποψη του καθενός, αλλά όχι μαθήματα τέτοιας δικολαγνίας. Μακριά από κομμουνιστές αυτά. Ο κύριος Πάτος και μετά ο κύριος Στέφανος. Δεν είμαι της άποψης ότι πρέπει να κάνουμε τέτοιου τύπου συνδικαλισμό μεταξύ μας από αυτό που έχει βγάλει κακό όνομα στους συνδικαλιστές. Αλλά και για λόγους οικονομίας δεν θεωρώ απαραίτητο να παίρνουμε τον λόγο και να τοποθετούμε σε κάθε λεπτομέρεια. Αφού όμως δημιουργείται κάποια παρεξήγηση,
να εξηγήσω τη θέση μας. Καταρχάς, εμείς ψηφίσαμε λευκό, όχι στα πρόσωπα, αλλά στην εισήγηση του Δημάρχου. Την εισήγηση μιας δημοτικής αρχής, η οποία όταν συζητάγαμε για το πώς θα συγκροτηθούν οι επιτροπές σε αυτό το Δήμο, συνένεσε μαζί με τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης, γι' αυτό ψηφίσαμε λευκό και στις δικές τους προτάξεις για τα πρόσωπα, να αποκλειστούν οι μικρότερες παρατάξεις από τα όργανα του Δήμου. Αν θέλει κάτι να αναδείξει ο αγαπητός κ. Κουτελάκης, θα μπορούσε να ήταν αυτό. Ή θα μπορεί επίσης να είναι, εφόσον τίθεται ζητήματα δημοκρατίας και λειτουργίας μας όλων μας εδώ, το γεγονός ότι για δεύτερη φορά ο Δήμαρχος απέφυγε να τοποθετηθεί. Καταλαβαίνω άρα ότι δεν επιθυμεί να καλούνται οι εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης στις επιτροπές οικονομικών και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με πλήρη ενημέρωση και με δικαίωμα λόγου. Αυτά είναι τα σοβαρά ζητήματα. Και όχι, προφανώς. Αυτά είναι τα σοβαρά ζητήματα και όχι το λευκό, το οποίο σημαίνει ουσιαστικά ένα μήνυμα ότι εμείς έχουμε μια διαφωνία με τη διαδικασία που ακολουθείτε και από εκεί και πέρα αναγνωρίζουμε ότι η πλειοψηφία έχει τους απαιτούμενους δημοτικούς συμβούλους για να υλοποιήσει, για να περάσει την εισήγησή της και να προχωρήσει. Ο κύριος Στέλιος. Μισό λεπτό, κύριε Βουλευτή. Μετά, μόλις τελειώσει ο κύριος Στέλιος. Θα ήθελα να πω το εξής. Καταρχήν, δεν αισθάνομαι την ανάγκη να απολογηθώ για οτιδήποτε, όπως να απολογηθούμε ως Συμμαχία Πολιτών. Αντιλαμβάνουμε βέβαια την πολιτική ανάγκη του κ. Κουτελάκη να κάνει αισθητή την παρουσία του με διάφορες παρεμβάσεις. Θέλω όμως να πω το εξής, ότι το παρόν, το συντοπαρόν το δικό μας. Παρακαλώ, μπορώ να μιλήσω. Παρακαλώ. Μη διακόπτω, σας παρακαλώ πολύ. Σας λείπω, κυρία Γιακουβάκη. Κύριε Στέλιο, δεν ζω χωρίς εσάς. Σας παρακαλώ, κυρία Γιακουβάκη. Κύριε Γιακουβάκη, αφήστε τις αναλυσίες. Παρακαλώ πολύ. Κύριε Στέλιο, συνεχίστε. Είναι διάλογος αυτό. Κύριε Στέλιο, συνεχίστε. Λοιπόν, είστε πρόεδρος και... Τους διέκοψα και θέλω, τι να κάνω. Λέμε, σταματάμε όλοι, μιλάω κύριε Στέλιο, τι να κάνω. Λοιπόν. Το δικό μας δεν θα πει την ευαισθησία στις πρώτες φάσεις της διαδικασίας. Το δικό μας το παρόν. Μην τηρούμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ο πρόεδρος είναι εδώ για να επιβάσει τη διαδικασία. Κύριε Πρόεδρε, είστε πρόεδρος όλου του Δημοτικού Συμβουλίου και όχι της κοινωνίας. Και αυτό κάνω. Δεν νομίζω ότι το κάνετε αυτή τη στιγμή. Συνεχίστε το λόγο. Δεν νομίζω ότι το κάνετε αυτή τη στιγμή. Είστε μάλλον πρόεδρος της παρουσίας. Παρακαλώ πολύ. Το δικό μας το παρόν θέλω να το αιτιολογήσω ως εξής, ότι δεν αφορά φυσικά τα πρόσωπα των υπαλλήλων, δεν έχει καμία σχέση με τα πρόσωπα των υπαλλήλων. Θέλω όμως να καταλάβουμε, θα ψηφίζαμε ναι, δεν θα είχαμε καμία αντίρρηση να ψηφίσουμε ναι, εάν γνωρίζαμε τουλάχιστον τα κριτήρια με τα οποία έχουν επιλεγεί οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι. Διότι βλέπω ότι σε ορισμένες επιτροπές να έχουν επιλεγεί τα ίδια πρόσωπα, ενώ θα μπορούσαν να είχαν επιλεγεί άλλα πρόσωπα. Νομίζω ότι οι υπάλληλοι είναι αρκετοί στο Δήμο, δόξα σε ο Θεός, θα μπορούσατε να είχατε επιλέξει, κύριε Δήμαρχε, και κάποιους άλλους υπάλληλους. Για να επιλέγετε συγκεκριμένους υπάλληλους και μάλιστα σε περισσότερες από μία επιτροπές, υπάρχει κάποιο πολιτικό σκεπτικό. Κατά την γνώμη. Ευχαριστώ. Για το θέμα 14 υπάρχει καμία αντίρρηση. Έχει άλλα μία πάρα. Στην πρόταση του κυρίου Δημάρχου. Ο κύριος Κουρελάκης έχει το λόγο, εκπροσωπικού με ένα λεπτό. Ένα πολύ σύντομο σχόλιο για να τελειώσουμε τη συζήτηση καταρχήν. Χαίρομαι για το ότι οι παρατάξεις αισθάνθηκαν την ανάγκη, έστω και μετά από την παρέμβασή μου, να εξηγήσουν την ψήφο τους. Αυτό είναι καλό για να γνωριζόμαστε μεταξύ μας και πολιτικά. Το δεύτερο είναι να κάνω απολύτως σαφές από την πρώτη μέρα το συνεδριάσμα του Δημοτικού Συμβουλίου, ότι αν κάποιες παρατάξεις θεωρούν ότι μόνο εκείνες εκπροσωπούν τους εργαζόμενους και την αριστερά της πόλης μας, θέλω να τους πω ότι δεν θα με επιτρέψω να μονοπολίσουμε αυτό το ενδιαφέρον και τις πολιτικές αποχώρησης και τις ευαισθησίες αυτού του χώρου, αλλά με την πλήρη συνείδηση ότι τις ευαισθησίες αυτού του χώρου θα τις υπερασπιστούμε από αυτές τις θέσεις και μάλιστα θέσεις πλειοψηφίας των αριστερών δυνάμεων και όχι μειοψηφίας. Η υπεράσπιση των εργαζομένων αποτελεί θέμα καθημερινής δράσης και θέσης του καθημερινού και η ζωή θα το αποδείξει. Κύριε Πρόεδρε, περιμένω απάντηση από τον Δήμαρχο. Το θέμα είναι από τα στιγμή εκκίνηση των μελών να πείσουν οι τρόποι. Πάμε στη συμφωνία. Κύριε Δημαρχέ, συμφωνία, παρακαλώ.
Δεν το ξέρετε. Να αποσύρετε το θέμα. Θα ψηφίσουμε. Θα ψηφίσουμε κάτι. Κύριε Δημάκη, κάνετε τη δήλωσή σας τώρα. Με την ψηφοφορία θα κλείσει το συμβούλιο. Ο κύριος Δημάκης έχει να κάνει μια δήλωση. Ο συνάδελφος σύμβουλος που έχω την τιμή και εγώ να εκπροσωπώ τους συμπολίτες μας σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, θέλω να απευθυνθώ προς όλους σας και να σας ευχηθώ να η Δημοτική Αρχή να έχει καλά αποτελέσματα. Εύχομαι σε όλους μας να μας διακρίνει η ομοψυχία στις σκέψεις μας και τις αποφάσεις μας για το καλό της πόλης και των συμπολιτών μας. Η παρουσία μας εδώ είναι το μέσο, επαναλαμβάνω, η παρουσία μας εδώ είναι το μέσο ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε την πόλη μας και τους δημούς μας. Σκοπός της παρουσίας μας είναι αυτός και πιστεύω ότι η παραταξή μας με υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα θα συμβάλλει σε αυτόν το στόχο που είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής της πόλης και των πολιτών. Αγαπητοί συνάδελφε, συνάδελφοι, κύριε Δήμαρχε, υπάρχει μια νέα σοβαρή κατάσταση που έχει να κάνει με την ένωση των Δήμων, με το νέο διοικητικό πλαίσιο του Κατικράτη. Αλλά ευτυχώς εμείς συνεχίζουμε αλόβητοι και ανυπηρέαστοι, διότι είμαστε αυτόνομος Δήμος. Διαμηνύω ότι στη νέα Δημοτική Αρχή θα ασκήσω υπεύθυνη αντιπολίτευση χωρίς ακρότητες και εύχομαι να πετύχει ο νέος Δήμαρχος. Είμαι έτοιμος να αναλάβω και να βοηθήσω σε οτιδήποτε μου ζητήσει ο νέος Δήμαρχος, εφόσον όμως διαγνώσω τις καλές προθέσεις. Ευχαριστώ πολύ. Για όσους επικεφαλείς βρίσκονται εδώ και θα συναντηθείτε με τον κύριο Καλούπα, θέλω να σας πω ότι για αυτά τα αστεία θέματα έχουμε κάτσει 2 ώρες εδώ. Καταλαβαίνετε αν έχουμε ένα σοβαρό θέμα που δεν τελειώσαμε. Αυτό το λέω για το ωράριο που μας Πάμε στην ψηφοφορία. Έδωσα την καταπαραίτηση στον κύριο Ρουμάκη, σεβόμενος και τη θέση του και την. Δεν είναι διαδικασία, κύριε Ρουμάκη. Πάμε στην ψηφοφορία, παρακαλώ. Ο κύριος Κουβελάκης. Ορίστε. Κύριε Κάπια, ποια είναι η πρόταση του Δημάρχου. Δεν έχω δυνατή, κύριε Δημάρχου. Την κυρία του Τετέ, να πληρώνετε. Την κυρία του Τετέ. Και εμείς προτείνουμε την κυρία Δασέτα. Το είπαμε αυτό ή δεν το είπαμε. Όχι, δεν το είπαμε. Το λέμε τώρα. Δεν πάει η πρόταση. Το βάζεις στην προφορία. Ο κύριος Κατζαντουγιάννη αποχώρησε. Ο κύριος Πάγκαλης. Ο κύριος Πάγκαλης αποχώρησε. Αποχώρησε. Κυρία Ιακουβάκη. Η μισή στο Δήμαρχο. Κύριε Βαγγιλιάκη. Η μισή ο κύριο Συνδήμο. Η μισή ο κύριο Σουβίνο. Δεν ακούω. Η μισή ο κύριο Σουβίνο. Η μισή. Δεν ακούω, κύριε, γιατί να κάνω. Κύριε Αμπάτσου. Μεσήγης. Η κυρία Κασίνη Ελένη. Ο κύριος Γιατζίνης. Περίπου. Η κυρία Καλανοπούλου. Μεσήγης. Ο κύριος Κονιτάρτη. Μεσήγης. Ο κύριος Καστόρης. Μεσήγης. Ο κύριος Πίσαλας. Μεσήγης. Ο κύριος Στοδρούμιο Νεαπών. Ο κύριος Αρκαδινός. Μεσήγης. Ο κύριος Μόσιος. Μεσήγης. Ο κύριος Κούλιος. Την εισήγηση, κυρία Μοντοπούλου, ακούσα, κυρία Μαγαλού. Την εισήγηση, κυρία Κουτετέ. Την εισήγηση, ο κύριος Δημητρής. Την εισήγηση, ο κύριος Ράκης. Ορίστε, ο κύριος Ράκης. Την εισήγηση, ο κύριος Κουτετέ. Ομοίως, ο κύριος Κούπας. Πρότασή μας. Τώρα θα σήμερα σε έχουμε την κυρία Δασέτα, τι να βγάζω. Κυρία Δασέτα. Κυρία Δασέτα. Κυρία Δασέτα, ακούσα και
κύριο Καρακουσάκη, σε αυτό το φωτοκομμάτι. Πρόταση του κύριου Κούπα. Κύριο Περιμένη. Πρόταση Κούπα. Πρόταση Κούπα. Κυρία Δαζέντα. Πρόταση του κύριου Κούπα. Κύριο είναι από τον κύριο Νεφελούδη αποχώρησε, ο κύριο Τσάπη αποχώρησε. Κυρία Πέργια, αποχώρησε ο κύριο Βρετό. Λευκό, δώσε από μετεωρολογήσει. Λευκό. Κύριε Μαθής. Λευκό. Λευκό, κύριο Στέφος. Παρόν. Παρόν, κύριε Κασημέρη. Παρούσα, κύριο Παπασπιλίδη, συνεχόμενο, κύριο Πάντο. Λευκό. Λευκό, κύριο Πρόεδρο Συμβουλίου. Εισήγηση. Κατά προσοχή, εκλέγεται το θέμα 14. Λίγη συνεδρίαση. Λίγη συνεδρίαση.